αποσπάσματα από το βιβλίο «Αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας» του David Graeber των εκδόσεων «Στάση Εκπίπτοντες». Αποσπάσματα από τον πρόλογο του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση. Με ρωτούν συχνά από πότε άρχισα να θεωρώ τον εαυτό μου αναρχικό. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια συγκεκριμένη στιγμή που αποφάσισα πάνω στο ζήτημα. Ήταν κάτι που άρχισα να το συνειδητοποιώ με αρκετά αργό ρυθμό στην ύστερη εφηβεία μου, ότι από όλες τις πολιτικές φιλοσοφίες, ο αναρχισμός ήταν αυτός που έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση. Εκ των υστέρων, παρόλα αυτά, θα έλεγα ότι στην προσωπική μου ιστορία, ακόμα και σε εκείνη την πρώιμη ηλικία, ήταν ασυνήθιστα εύκολο να καταλήξω σε μια τέτοια απόφαση. Ο αναρχισμός στο κάτω-κάτω είναι αρκετά διαφορετικός από τις περισσότερες πολιτικές φιλοσοφίες. Για τους περισσότερους, το βάρος πέφτει στην απόδειξη ότι το όραμά τους για την κοινωνία είναι επιθυμητό. Ότι θα ήταν καλύτερα να ζουν υπό το σοσιαλισμό, το φιλελεύθερο ρεπουμπλικανισμό ή τη χριστιανοδημοκρατία παρά κάτω από οποιοδήποτε σύστημα θεωρούν ως κύριο αντίπαλό τους. Οι αναρχικοί δεν αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι θα επιθυμούσαν να ζήσουν σε έναν αποστρατιωτικοποιημένο κόσμο από μπάτσους και αφεντικά, στον οποίο όλοι, έχοντας εξασφαλίσει τις βασικές τους ανάγκες, θα ήταν ελεύθεροι να επιδιώξουν τα πράγματα εκείνα που θα αποφάσισαν ότι είναι τα πιο σημαντικά για αυτούς. Απλώς δεν θεωρούν πως ένας τέτοιος κόσμος είναι εφικτός. Και σίγουρα αυτοί που επωφελούνται περισσότερο από έναν κόσμο γεμάτο στρατούς, φυλακές και τεράστιες ανισότητες πλούτου και εξουσίας, τείνουν να είναι οι πιο επιθετικοί στο να ισχυρίζονται πως οποιοδήποτε θεωρεί εφικτές τέτοιες καταστάσεις είναι σίγουρα παρανοϊκός. Οποιοδήποτε θεωρεί ότι έχει λόγο να πιστεύει πως ο αναρχισμός δεν είναι παράλογος, τότε είναι αρκετά κοντά στο να γίνει αναρχικός. Και εγώ είχα καλούς λόγους να πιστεύω ότι ο αναρχισμός δεν ήταν παράλογος. Ο πατέρας μου δεν ήταν σε καμία περίπτωση αναρχικός. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ ενδιαφερθεί να χαρακτηρίζεται με οποιαδήποτε ταμπέλα, πολιτική ή σέκτας. Παρ' όλα αυτά, είχε ζήσει σε μια πόλη που λειτουργούσε με αρχές εργατικής αυτοδιεύθυνσης, συνήθιζε να λέει πως το θεωρούσε ένα από τα σπουδαιότερα πειράματα της σύγχρονης ιστορίας. Οι εργάτες όλη την έκταση της Καταλωνίας είχαν πολύ απλά καταργήσει τους διευθυντές και αυτό δεν είχε δημιουργήσει την παραμικρή διαφορά στην αποτελεσματικότητα με την οποία λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις. Αυτός ήταν ένας φανερός λόγος για να νιώθω ότι ο αναρχισμός ήταν εφαρμόσιμος. Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό τότε, αλλά αυτό που ήταν κοινό στα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα των γονιών μου ήταν η αναζήτηση κόσμων ριζικά διαφορετικών από τον καπιταλιστικό. Φυσικά επαναστάτησα. Στην ηλικία περίπου των 16 ετών, σε κανένα δεν αρέσει να βλέπει ολόκληρη τη μελλοντική του πορεία προαποφασισμένη. Τρία χρόνια μετά, ως προπτυχιακός στο State University of New York στο Purchase, συνειδητοποίησα ότι η ανθρωπολογία ήταν αυτό που ήθελα να κάνω τελικά. Περίπου τον ίδιο καιρό αποφάσισα ότι ήμουν αναρχικός. Και ενώ δεν κατέληξα στο Harvard να σπουδάζω ιερογλυφικά των Μάγια, κατέληξα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο. Ο πλέον προφανής λόγος για τον οποίο η ανθρωπολογία συνδέεται με τον αναρχισμό είναι ότι παρέχει αδιάσυστες αποδείξεις για το ότι πολλές από τις κοινά αποδεκτές υποθέσεις για τους ανθρώπους είναι αναλυθείς. Για τους Αμερικανούς σίγουρα είναι αυταπόδεικτη αλήθεια ότι η λήψη της αστυνομίας και των κρατών, το χάος έπεται. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν να αλληλοεξοντώνονται. Η ανθρωπολογία αποδεικνύει ότι δεν είναι έτσι. Είναι σε θέση να παρέχει αναρρύθμιτα παραδείγματα κοινωνιών χωρίς κράτος, χωρίς κανένα αξιοσημείωτο επίπεδο αλληλοσκοτωμών ή κοινωνίες στις οποίες υπάρχουν κράτη, αλλά δεν εκτελείται καμία αξιοσημείωτη αστυνομική λειτουργία. Οι ανθρωπολόγοι γνωρίζουν αρκετά καλά σύγχρονους τόπους, όπου κράτη και αστυνομία πράγματι εξαφανίστηκαν χωρίς να ακολουθήσουν δραματικές συνέπειες. Για κάθε Σομαλία, που αποτελεί περισσότερο παράδειγμα μιας ντουζίνας επίδοξων κρατών παρά αυθεντική απουσία κράτους, υπάρχει μια ντουζίνα περιπτώσεων όπου τα κράτη κατέρευσαν ή συνηθέστερα παρετήθηκαν ακόμη και της προσπάθειας να επεκτείνουν την εξουσία τους σε μεγάλα τμήματα των εδαφών τους. Και πολύ απλά δεν τις γνωρίζουμε γιατί τίποτα το θεαματικό δεν συνέβη. Οι άνθρωποι πολύ απλά συνεχίζουν να ζουν τις ζωές τους όπως το έκαναν και προηγουμένως. Αυτό ήταν σαφές για εμένα, ακόμη και προτού κάνω ερευνητικό έργο σε ένα τέτοιο μέρος στη Μαδαγασκάρη, ανάμεσα στο 1989 και στο 1991. Μας αναγκάζουν να ρωτήσουμε τι συμβαίνει και η διαβίωση υπό τις διαταγές μιας κυβέρνησης με φυλακές και αστυνομία οδηγεί τους ανθρώπους να δρουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι φυλακές και η αστυνομία να θεωρούνται δεδομένες. Τι συμβαίνει με την κοινωνία μας και δημιουργεί τέτοιο τομαρισμό, οργή, κοινωνική ανευθυνότητα και γενικά παιδική συμπεριφορά, που δεν περνά ποτέ από το μυαλό μας ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμβιώνουν χωρίς να πειθαρχούνται από ένα συστηματικό βίαιο εξαναγκασμό. Η αναρχική απάντηση στο ζήτημα αυτό, ωστόσο, είναι πολύ απλή. Στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτή είναι ο βασικός συλλογισμός πάνω στον οποίο έχει οικοδομηθεί ολόκληρη η αναρχική σκέψη. Ότι αν συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους σαν να είναι παιδιά, τότε θα τείνουν να συμπεριφέρονται σαν να είναι παιδιά. Συνήθως βλέπει κανείς μια αυθεντική χομψιανή κατάσταση να συμβαίνει όταν ένα εξαιρετικά αυταρχικό κράτος καταρρεύσει ξαφνικά. Οι μάχες και τα πλιάτσικα που ξέσπασαν μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ είναι το καλύτερο σχετικό παράδειγμα. Όσο πιο σκληρό είναι το καθεστώς, τόσο πιο άνομη αντικοινωνική συμπεριφορά θα δει κανείς όταν αυτό καταρρεύσει ξαφνικά.
Το γεγονός ότι ο Ράμσφελντ και η ηγεσία των ΗΠΑ ήταν τελείως αδιάφοροι απέναντι στο χάος ήταν ταιριαστό κατά κάποιο τρόπο. Ήταν σαν να λέμε ναι, είναι καλό που αυτοί οι άνθρωποι πρώτα βλέπουν τι κρύβεται πραγματικά πίσω από την καπιταλιστική δημοκρατία που θέλουμε να εισάγουμε, την αχαλήνωτη απληστία και τη γενικευμένη βία που κρύβονται από κάτω της, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι η δημοκρατία ποτέ δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζονται ανθρώπους σαν και εμάς, με εξελιγμένους εξοπλισμούς, να αποκαθιστούν την τάξη. Βέβαια, ο αναρχισμός βασίζεται στην κατανόηση ότι η δημοκρατία σημαίνει ακριβώς αυτό. Θεωρεί ότι αν αντιμετωπίσει τους ανθρώπους σαν να είναι ενήλικες, τότε, τουλάχιστον από τη στιγμή που είναι απόλυτα σίγουροι ότι το εννοείς, θα αρχίσουν αρκετά γρήγορα να συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Παρεπιπτόντως, αυτή είναι η βάση των σύγχρονων αναρχικών μεθόδων λήψης αποφάσεων και ένας από τους λόγους για τους οποίους με εντυπωσίασαν τόσο. Μελετώντας την ιστορία του Ισπανικού Αναρχισμού ως φοιτητής, συνειδητοποίησα ότι η στοιχειώδης διαφορά ανάμεσα στο να έχεις αναρχικά ή πιο παραδοσιακά σοσιαλιστικά οράματα είχε να κάνει τόσο με την απόρριψη του κράτους, όσο και με την απόρριψη της εργασίας. Ως παιδί με εργατικό ταξικό υπόβαθρο, που επιδίωκε ακαδημαϊκή καριέρα, ως ένα βαθμό τουλάχιστον εξαιτίας της έντονης προτροπής του πατέρα μου να βρω έναν τρόπο να αποφύγω να κολλήσω σε μια οκτάωρη δουλειά, αυτό είχε μεγάλη σημασία για μένα. Είχα εντυπωσιαστεί ιδιαιτέρως μαθαίνοντας ότι σε χώρες όπως η Ισπανία, ουσιαστικά στο μεγαλύτερο τμήμα της Ευρώπης στις αρχές του 20ου αιώνα, η κύρια διαφορά μεταξύ των αναρχικών και των σοσιαλιστικών εργατικών σωματείων ήταν ότι οι σοσιαλιστές κινητοποιούνταν για περισσότερα χρήματα για τους εργάτες τους, οι αναρχικοί για λιγότερες ώρες εργασίας. Αυτό αντίχησε αμέσως με την νεοαποκτηθής ανθρωπολογική μου γνώση πάνω στις αγροτικές κοινωνίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι στα μη καπιταλιστικά περιβάλλοντα τείνουν να δουλεύουν με αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν στοχευμένα εισοδήματα, target incomes. Γνωρίζουν τι χρειάζονται από την αγορά και όταν το αποκτήσουν σταματούν να δουλεύουν και εκμεταλλεύονται το χρόνο για να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τη ζωή. Παρεπιπτόντως, αυτή είναι η εξήγηση για ένα μεγάλο μέρος αυτού που θεωρούν οι οικονομολόγοι ανορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι αν οι χωρικοί καλλιεργούν κάποιες οδείες έναντι μετρητών προκειμένου να αγοράσουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να φτιάξουν μόνοι τους και η τιμή αυτής της καλλιέργειας ξαφνικά τριπλασιαστεί στην παγκόσμια αγορά, συνήθως δεν θα καλλιεργήσουν περισσότερο, αλλά αντιθέτως λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και στο χριστιανικό κόσμο, πολύ πρόσφατα οι άνθρωποι άρχισαν να δρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Οι χριστιανοί τεχνίτες του Μεσαίωνα λειτουργούσαν ακόμη και τότε με στοχευμένα εισοδήματα και όταν όλα πήγαιναν καλά, απλώς έκαναν περισσότερες μέρες διακοπές. Στις πολύ καλές εποχές, σχεδόν οι περισσότερες μέρες του χρόνου μετατρέπονταν σε αργίες. Αν όντως ισχύει αυτό, ο καπιταλισμός έγινε εφικτός μόνο όταν ένα σημαντικό τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού άρχισε να λειτουργεί με τρόπους που σχεδόν όλοι οι άλλοι θα τους θεωρούσαν τελείως παθολογικούς. Ατελείωτη αναζήτηση μεγαλύτερων κερδών και επαναπροώθηση των κερδών αυτών σε εξυγχρονισμένη παραγωγή, ξοδεύοντας όλο το χρόνο τους στην επέκταση των οικονομικών λειτουργιών, τους καρπούς των οποίων δεν θα είχαν ποτέ το χρόνο να απολαύσουν πλήρως. Ο Μάρξ, βέβαια, είχε προβλέψει ότι η επανάσταση θα γινόταν από το βιομηχανικό προλεταρίο της Αγγλίας και της Γερμανίας, που ήταν οι πιο εξελιγμένες βιομηχανικές δυνάμεις της εποχής του. Αυτή υπήρξε πάντοτε η κοινή μαρξιστική υπόθεση. Όντας ο καπιταλισμός τελικά μια προοδευτική, ακόμη και επαναστατική δύναμη, ο πιο εξελιγμένος τομέας του προλεταριάτου είναι αυτός που θα πιέσει τα πράγματα στη λογική τους κατάληξη. Ο Μπακούνιν, ο αναρχικός μεγάλος αντίπαλος του Μάρξ στην Πρώτη Διεθνή, ισχυρίστηκε αντίθετα ότι οι επερχόμενες επαναστάσεις θα ξεσπάσουν πρώτα ανάμεσα στους χωρικούς και στους τεχνίτες σε χώρες όπως η Ρωσία και η Ισπανία που διατηρούσαν ακόμα τις δικές τους παραδόσεις αυτονομίας και όχι στα πιο αλωτριωμένα προϊόντα του προχωρημένου καπιταλισμού. Ο Μπακούνιν βέβαια είχε πιάσει το νόημα. Αυτοί που πήραν τα όπλα ενάντια στον καπιταλισμό ανά τον κόσμο, με μεγαλύτερη συνέπεια κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ήταν όχι το προοδευμένο προλεταριάτο, αλλά ακριβώς οι χωρικοί και οι χειροτέχνες, μαζί με τους πρώην χωρικούς και χειροτέχνες που είχαν την άμεση εμπειρία των πρώτων σοκ της προλεταριοποίησης. Όπως τα μαρξιστικά εργατικά σωματεία, έτσι και τα μαρξιστικά καθεστώτα ήταν αφοσιωμένα σε μια παραγωγίστικη ιδεολογία, όπως και οι καπιταλιστές μετρούσαν την κοινωνική ευημερία εξ ολοκλήρου με όρους οικονομικής μεγέθυνσης, πόσα περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες είχε παράξει συνολικά μια κοινωνία συγκριτικά με τον προηγούμενο χρόνο, και ο τελικός τους στόχος ήταν να δημιουργήσουν έναν καταναλωτικό παράδεισο. Ως προς αυτό, αποδείχθηκαν εντυπωσιακά αναποτελεσματικοί. Και αυτό ακριβώς ήταν το στυλ όλων σχεδόν των αναρχικών συγγραφέων εκείνης περίοδου. Περισσότεροι ήταν οι υπερατομικιστές που ισχυρίζονταν ότι απέρριπταν οτιδήποτε δεν ήταν κοντά στην απόλυτη προσωπική απελευθέρωση. Απεχθάνονταν την κλονοειδή πειθαρχία των μαρξιστικών σεκτών που κυριαρχούσε ακόμη στη ριζοσπαστική αριστερά, την ίδια στιγμή όμως φαινόταν να υιοθετούν πλήρως τον αδιαφυσβήτητο, απόλυτο, αδιάλεκτο χαρακτήρα του τυποποιημένου αριστερού λόγου. Δεν έβγαζε και πολύ νόημα. Αν κάποιος είναι αφοσιωμένος στην απόλυτη και άμεση προσωπική απελευθέρωση, γιατί κάτι τέτοιο να λαμβάνει κυρίως τη μορφή του να κράζει στους ανθρώπους.
Αναζητούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία αμοιβαίας καταδίκης, όπου κανείς δεν δείχνει την παραμικρή διάθεση να ακούσει κανέναν άλλον. Εν πάση περιπτώσει, πήγαινα περιστασιακά σε συναντήσεις της μίας ή της άλλης ομάδας και σχεδόν αμέσως ορκιζόμουν να μην επιστρέψω ποτέ ξανά. Γνωρίζω ότι υπήρχαν θύλακες λογικής στο αναρχικό κίνημα, ακόμη και τότε. Απλώς δεν ήμουν τόσο τυχερός ώστε να τους συναντήσω. Για ένα μεγάλο διάστημα τότε κράτησα τις αναρχικές μου απόψεις μόνο για τον εαυτό μου. Αυτό ήταν αρκετά εύκολο να το κάνω όντας σπουδαστής. Όταν έφτασα όμως στη Μαδαγασκάρη το 1989, για δύο ολόκληρα χρόνια επιτόπιας έρευνας, ανακάλυψα ότι βρισκόμουν σε μια μικρή πόλη, Αριβονίμαμο, όπου η τοπική κυβέρνηση είχε ουσιαστικά πάψει να λειτουργεί και στην περιφέρειά της το κράτος είχε εξαφανιστεί εντελώς. Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση στη Μαδαγασκάρη ήταν μάλλον ο ιδιαίτερος τρόπος στην πρακτική της λήψης αποφάσεων. Μια μορφή αναζήτησης της συνένεσης που λειτουργούσε τις περισσότερες φορές χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημα καθιερωμένη δομή. Ο καθένας είχε τη δυνατότητα να διατυπώσει μια κρίση, οποιαδήποτε στιγμή. Απλά με το να δηλώσει ότι δεν βρισκόταν πια στον ίδιο βαθμό συμφωνίας με την ομάδα, στην πραγματικότητα αρχικά είχα μπερδευτεί όταν άτομα δήλωναν ξαφνικά «Δεν συμφωνώ», ακόμη και αν δεν είχε ζητηθεί από κανέναν να συμφωνήσει με κάτι, αναγκάζοντας τους πάντες να παρατήσουν οτιδήποτε έκαναν και να βρουν έναν τρόπο για να επαναφέρουν τη συνένεση. Επειδή τα αποτελέσματα ήταν τόσο καταστροφικά, σπάνια επικαλούνταν η διαφωνία. Αυτή ήταν όμως και η κλασική αναρχική μέθοδος λήψης αποφάσεων. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία και αυτό σημαίνει ότι όλοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να φερθούν σαν ενήλικες. Τότε δεν καταλάβαινα πλήρως ό,τι έβλεπα. Τα περισσότερα τα κατάλαβα εκ των υστέρων όταν άρχισα να ασχολούμαι με το Direct Action Network στη Νέα Υόρκη. Να τι ανακάλυψα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90, που εγώ ήμουν χωμένος στις βιβλιοθήκες, το κίνημα στο οποίο πάντα ευχόμουν να υπάρχει έκανε την εμφάνισή του. Ήταν αναρχικό μέχρι το κόκαλο, όμως ήταν ακόμα πλήρως εκτεθειμένο στη δυναμική των ατελείωτων σεκταριστικών διαμαχών που με είχαν εξοργήσει τόσο πολύ τη δεκαετία του 80. Ήταν μάλλον εξ ολοκλήρου αφοσιωμένο στην αρχή της άμεσης δράσης, ό,τι αποκαλείται προεικονιστική πολιτική. Η επιμονή δηλαδή να δράσει στον κόσμο, σαν να είσαι ήδη ελεύθερος, δημιουργώντας νέους θεσμούς και νέες μορφές κοινωνικότητας. Είχε να κάνει με την καλλιέργεια του να ακούς, να καταλαβαίνεις, με λογική, τουλάχιστον όταν έχεις να κάνεις με αυτούς, αναρχικούς ή μη, που επιθυμούν να καθίσουν δίπλα σου στην αντιπαράθεση με τους θεσμούς που δημιουργούν τη βία στον κόσμο, ακόμη και αν αυτό σήμαινε την απόλυτη αψήφιση αυτών καθ' αυτών των θεσμών, συμπεριλαμβανομένης και της θεμελιώδους απόρριψης οποιασδήποτε πρακτική στον λόμπι, επίδοση σε οποιουσδήποτε είδους απόπειρες επηρεασμού, διαπραγμάτευσης ή εισαγωγής μιας οποιασδήποτε μορφής θεσμικής ενσωμάτωσης, ακόμη και με εκείνους τους συμμάχους που επιθυμούν να πράξουν κάτι τέτοιο. Έπρεπε να δημιουργήσουμε τις δικές μας αυτόνομες νησίδες και να λειτουργούμε όπως θα λειτουργούσαν οι άνθρωποι σε μια ελεύθερη κοινωνία, όπου η πολιτική σημαίνει να λες μόνο τι πραγματικά νομίζεις και να πράττεις ό,τι πραγματικά πιστεύεις πως είναι σωστό, διατηρώντας αυτές τις νησίδες τελείως ασυμβίβαστες. Ουσιαστικά, η ανάμειξή μου στο κίνημα για την παγκόσμια δικαιοσύνη με βοήθησε να αντιληφθώ ιδιαίτερα έντονα πόσο αναγκαία ήταν η ανθρωπολογία, αν μη τι άλλο, ως ένα θησαυροφυλάκιο των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Αυτό που ετίθεται ως ζήτημα, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν κάποιες από τις υποκρισίες της ακαδημαϊκής μόρφωσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι γνωρίζαμε πράγματα πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Οι διαδικασίες όμως της σκέψης και της συζήτησής μας, το τι κάναμε με αυτή τη γνώση, ήταν τόσο βαθιά προκατειλημμένες από ελιτίστικες και σεκταριστικές συνήθειες, που το ελπιδοφόρο της περιεχόμενο δεν είχε εκπληρωθεί ή είχε εκπληρωθεί σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Όλοι θεωρούσαν αυτούς ριζοσπάστες. Λίγοι όμως ήταν αναμειγμένοι σε οποιαδήποτε πολιτική ζωή εκτός της Ακαδημίας, για να μην μιλήσουμε για συμμετοχή σε πραγματικά κοινωνικά κινήματα. Η παραλίγο θεοποίηση συγγραφέων όπως ο Φουκώ, ο Ντελέζ ή ακόμα και ο Μπροντιγιάρ τον καιρό εκείνο εξυπηρετούσε μια συγκυρία για κάποιους. Έδωσε την ευκαιρία στους πιο ξυπασμένους εκ των μελλοντικών μεταμοντέρνων ακαδημαϊκών ριζοσπαστών να ισχυριστούν ότι στην πραγματικότητα ήταν ακόμα πιο ριζοσπαστικοί, με το να προκαλούν την επιστημολογική βάση της δυτικής σκέψης τη στιγμή που ζούσαν με ανατρεπτικά καταναλωτικά lifestyle, αγοράζοντας ακριβό φετιχιστικό εξοπλισμό κτλ. Από όλους αυτούς τους ευκαταφρόνητους που στην πραγματικότητα βγήκαν στους δρόμους ή αποπειράθηκαν να κάνουν οτιδήποτε στον κόσμο. Πολλοί συμπεριφέρονταν σαν πως να έγραψαν θέσεις για ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα που υπήρξαν μόνο στη φαντασία τους, εξαπολύοντας τη χειρότερη μορφή πολεμικής, κατηγορώντας οποιονδήποτε διαφωνούσε μαζί τους, ακόμη και σε αμεληταία σημεία ζητημάτων για λανθάνοντα ρατσισμό, σεξισμό, υπεριαλισμό ή κάθε είδους κακοήθεια. Ένα από τα πράγματα που με διασκέδασαν περισσότερο με την ξαφνική ανάδυση του κινήματος για την παγκόσμια δικαιοσύνη ήταν η σχεδόν ομοιόμορφη περιφρονητική αντίδραση εκ μέρους της πλειονότητας των ακαδημαϊκών ριζοσπαστών. Ακαδημαϊκοί που συμπεριφέρονταν σαν να ήταν η πρωτοπορία φαντασιακών κινημάτων, εξοργισμένοι να πληροφορούνται ότι αληθινά κινήματα αναπτύσσονταν και δεν τους υπολόγισαν για αρχηγούς τους.
Πάντοτε θεωρούσα ότι ο πρώτος ήταν ένας τρόπος πολιτικής, όχι εκμάθησης. Αν πραγματικά κάποιος πιστεύει ότι η πνευματική ζωή είναι σε κάποιο βαθμό μια κοινή αναζήτηση της αλήθειας ή της κατανόησης ή κάτι τέτοιο, σίγουρα τότε αυτό που θα έπρεπε να γίνει είναι να αφιερώσει την κατά το δυνατόν πιο γενναιόδορη ανάγνωση στο έργο κάποιου που έχει μια διαφορετική άποψη. Και ύστερα, αν μη τι άλλο, να γίνει προσπάθεια να αποδειχθεί ότι αυτό είναι τελικά προβληματικό παρόλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο στον Φουκώ ή ακόμα και στον Μπρουντιγιά. Η ρολατρία όμως, η σεκταριστική μικρότητα, η αντίληψη ότι οι ιδέες προέρχονται εξ αρχής από σπουδαία άτομα, όλο το σύνολο των προϋποθέσεων της πρωτοπορίας που καθοδήγησαν σχεδόν ολόκληρη τη συνειδητή επαναστατική θεωρία, είχε απίστευτα καταστροφικές επιπτώσεις. Αντίθετα από τα μαρξιστικά κόμματα, που πάντα είχαν την τάση να απαιτούν ιδεολογική συμφωνία συνδυασμένη με ιεραρχία, συνήθως σε μεγάλο βαθμό αυταρχική, οι δομές λήψης αποφάσεων, τα επινοημένα από αναρχικούς επαναστατικά δίκτυα και οι μαζικές πολυσυλλεκτικές διαδηλώσεις χρησιμοποιούν αλλά και προκύπτουν από διαδικασίες λήψης αποφάσεων που προϋποθέτουν ότι καμία ιδεολογική ομοιομορφία δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι εφικτή. Επιπλέον, αυτές οι μορφές γίνονται τρόποι διαχείρισης μιας ποικιλίας, ακόμη και μιας μη μετρησιμότητας, που αντιμετωπίζεται σαν μια αξία καθ' αυτή. Η υπόθεση είναι πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πνεύμα λογικής και αμοιβαίου συμβιβασμού, που ξεπηδά από τη δέσμευση για την πραγματοποίηση εγχειρημάτων από κοινού. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες που εμπνέονται από τον αναρχισμό έχουν την τάση να λειτουργούν βασισμένοι στην υπόθεση ότι κανείς δεν θα μπορούσε ή δεν θα έπρεπε ποτέ να προσελκύσει κάποιον πλήρως στη δική του οπτική. Ότι ανταυτού οι δομές λήψης των αποφάσεων θα έπρεπε να επικεντρωθούν στα άμεσα ζητήματα της δράσης στο παρόν, διατηρώντας την εξισωτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της, κάνοντας αυτές τις μορφές της διαδικασίας το κύριο μοντέλο του ή καλύτερα ίσως το στοιχειώδες σπέρμα για κάτι σαν περίγραμμα, οράματός τους για μια δίκαιη κοινωνία. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο, γιατί υπάρχουν τόσοι λίγοι αναρχικοί στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Επαναστάτες στο Μεξικό, στην Αργεντινή, στην Ινδία και αλλού, σε αυξανόμενο ποσοστό, έχουν πάψει ακόμα και το να συζητούν περί κατάληψης της εξουσίας και άρχισαν να διατυπώνουν ριζικά διαφορετικές ιδέες, ακόμα και για το τι σημαίνει πραγματικά μια επανάσταση. Οι περισσότεροι ομολογωμένους διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τη λέξη αναρχικός. Όμως, όπως έδειξε πρόσφατα και η Μπάρμπαρα Επστάιν, ο αναρχισμός έχει σε μεγάλο βαθμό πάρει τη θέση που είχε ο μαρξισμός στα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του 60. Ακόμα και εκείνοι που δεν θεωρούν σε αυτούς τους αναρχικούς, νιώθουν ότι πρέπει να καθορίσουν εαυτούς σε σχέση με αυτόν και να αντλήσουν από τις ιδέες του. Κι όμως, όλα αυτά δεν βρήκαν καμία απήχηση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι περισσότεροι πανεπιστημιακοί φαίνεται να έχουν μια θολή εικόνα για το τι πρεσβεύει ο αναρχισμός ή τον απορρίπτουν με τα πιο χοντροκομμένα στερεότυπα. Αναρχική οργάνωση, μα δεν είναι αυτό οξύμορο από τη φύση του. Στις ΗΠΑ υπάρχουν χιλιάδες μαρξιστές πανεπιστημιακοί κάθε τάσης, με το ζόρι όμως μια ντουζίνα πανεπιστημιακοί έχουν τη θέληση να αποκαλούνται ανοιχτά αναρχικοί. Βρίσκονται λοιπόν σε μια καμπή ακαδημαϊκή, πιθανόν. Ίσως σε μερικά χρόνια η πανεπιστημιακή κοινότητα να κατακλείσει τα μοναρχικούς. Δεν ανυπομονώ κιόλας. Φαίνεται πως ο μαρξισμός έχει μια συγγένεια με την πανεπιστημιακή κοινότητα που ο αναρχισμός ποτέ δεν θα έχει. Οι περισσότερες αφηγήσεις της ιστορίας του αναρχισμού βασικά θεωρούν την πορεία του παρόμοια. Ο αναρχισμός παρουσιάζεται ως πνευματικό παιδί συγκεκριμένων στοχαστών του 19ου αιώνα, όπως ο Προυντόν, ο Μπακούνιν, ο Κροπότιν και άλλοι, που στη συνέχεια προσπάθησε να εμπνεύσει τις οργανώσεις εργατικής τάξης, αναμίχθηκε σε πολιτικούς αγώνες, διασπάστηκε. Ο αναρχισμός στις καθιερωμένες περιγραφές προβάλλεται συνήθως ως ο φτωχός συγγενής του μαρξισμού, λίγο χοντροκομμένος ως προς τη θεωρία του, πράγμα που αντισταθμίζεται από το πάθος και την ειλικρίνειά του. Στην καλύτερη περίπτωση όμως, η αναλογία είναι τραβηγμένη. Οι ιδρυτικές μορφές του 19ου αιώνα δεν σκέφτονται σαν να είχαν ανακαλύψει κάτι ιδιαίτερα καινούριο. Οι βασικές αρχές του αναρχισμού, αυτοοργάνωση, εθελοντική συνεργασία, αλληλοβοήθεια, αναφέρονταν σε μορφές ανθρώπινης συμπεριφοράς που θεωρούνταν δεδομένο ότι υπήρχαν από τότε που υπήρχε και η ανθρωπότητα. Το ίδιο ισχύει και με την απόρριψη του κράτους και όλων των μορφών της δομικής βίας, την ανισότητα ή την κυριαρχία. Αναρχισμός ετυμολογικά σημαίνει χωρίς κυρίαρχους, ακόμη και με την υπόθεση ότι αυτές οι μορφές τρόπων τεινά συσχετίζονται και αλληλοενισχύονται. Τίποτα από αυτά δεν παρουσιάστηκε ως ένα εντυπωσιακό νέο δόγμα. Και στην πραγματικότητα δεν ήταν κιόλας. Μπορεί να βρει κανείς αναφορές ανθρώπων που αναπτύσσουν παρόμοια επιχειρήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας, παρότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι στους περισσότερους τόπους και χρόνους τέτοιες απόψεις ήταν λιγότερο πιθανές να καταγράφονται. Συνεπώς, δεν μιλάμε τόσο για τον κορμό μιας θεωρίας, όσο για μια αντίληψη, ή μάλλον θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος για μια πίστη, η απόρριψη συγκεκριμένων τύπων, κοινωνικών σχέσεων, η πεποίθηση ότι κάποιες άλλες σχέσεις είναι καλύτερες για το χτίσιμο μιας βιώσιμης κοινωνίας, η πίστη ότι μια τέτοια κοινωνία μπορεί πραγματικά να υπάρξει. Ακόμα και αν κάποιος συγκρίνει τις ιστορικές σχολές του μαρξισμού με τον αναρχισμό, θα διαπιστώσει ότι έχουμε να κάνουμε με δύο θεμελιωδώς διαφορετικά θεωρητικά εγχειρήματα.
Οι μαρξιστικές σχολές έχουν συγγραφείς. Όπως ακριβώς ο μαρξισμός ξεπίδησε από το κεφάλι του Μάρξ, έτσι έχουμε λενινιστές, μαοϊκούς, τροτσκιστές, γκραμσιανούς, αλτουσεριανούς. Παρατηρήστε πως στη λίστα ξεκινά με επικεφαλής κρατών και τελειώνει σχεδόν αβίαστα μεγάλους καθηγητές. Σκεφτείτε τώρα τις διάφορες σχολές του αναρχισμού. Υπάρχουν οι αναρχοσυνδικαλιστές, οι αναρχοκομμουνιστές, οι εξεγερτικοί, οι κοπερατιβιστές, οι ατομικιστές, οι πλατφορμιστές. Κανείς δεν έχει πάρει το όνομά του από κάποιον σπουδαίο διανοητή. Αντί γι' αυτό, σταθερά ορίζονται είτε από κάποιο είδους πρακτική, είτε πιο συχνά από την οργανωτική αρχή τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνες οι μαρξιστικές στάσεις που δεν χαρακτηρίζονται από το όνομα κάποιου ατόμου, όπως η εργατική αυτονομία ή ο συμβουλιακός κομμουνισμός, είναι η πίεση πιο κοντονία στον αναρχισμό. Οι αναρχικοί αρέσκονται να διακρίνονται από το τι κάνουν και πώς οργανώνονται για να το φέρουν σε πέρας. Και όντως, γι' αυτά ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος της σκέψης και των συζητήσεών τους. Ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα είδη της ευρείας στρατηγικής και των φιλοσοφικών ερωτημάτων που ιστορικά απασχολούν τους μαρξιστές. Ερωτήματα όπως: είναι η χωρική μια ενδυνάμει επαναστατική τάξη? Οι αναρχικοί θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι που οι ίδιοι χωρικοί θα το αποφασίσουν. Ποια είναι η φύση της μορφής εμπόρευμα? Ανταυτού, έχουν την τάση να φιλονικούν για το ποια είναι η δημοκρατικότερη ακολουθητέα διαδικασία κατά τις συναντήσεις τους. Σε ποιο σημείο η οργανωτική δομή σταματά να ενισχύει την ατομική ελευθερία και αρχίζει να την περιστέλει? Ή από μια άλλη οπτική, σχετικά με την ηθική της αντίθεσης στην εξουσία. Τι είναι η άμεση δράση? Είναι απαραίτητο ή σωστό να καταδικάζει δημόσια κάποιον που δολοφονεί έναν επικεφαλής κράτους? Ή η δολοφονία, ειδικά όταν αποτρέπει κάτι τρομερό όπως ο πόλεμος, μπορεί να είναι μια ηθική πράξη? Πότε είναι σωστό να σπάσουμε μια βιτρίνα? Για να ανακεφαλαιώσουμε. Πρώτον, ο μαρξισμός τίνει να είναι ένας θεωρητικός ή αναλυτικός λόγος σχετικά με την επαναστατική στρατηγική. Δεύτερον, ο αναρχισμός τίνει να είναι ένας ηθικός λόγος σχετικά με την επαναστατική πρακτική. Προφανώς, οτιδήποτε είπα μέχρι τώρα αποτελεί μια μορφή καρικατούρας. Υπήρξαν εξωφρενικά σεκταριστικές αναρχικές ομάδες και πλήθος ελευθεριακών προσανατολισμένων στην πράξη μαρξιστών, συμπεριλαμβανομένου λίγο πολύ και μου του ιδίου. Ακόμη και έτσι όμως, αυτό υποδηλώνει σε μεγάλο βαθμό μια ενδεχόμενη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο, η οποία πράγματι υπήρξε. Ακόμη και ο Μιχαήλ Μπακούνιν, παρά τις ατέλειωτες διαμάχες του με τον Μάρξ πάνω σε πρακτικά ζητήματα, μετέφρασε το κεφάλαιο στα ρωσικά. Γίνεται όμως έτσι ευκολότερα αντιληπτό το γιατί υπάρχουν τόσοι λίγοι αναρχικοί στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι ο αναρχισμός δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα στην υψηλή θεωρία, έχει να κάνει με το ότι πρωταρχικά ενδιαφέρεται για τις μορφές της πρακτικής. Επιμένει πάνω απ' όλα ότι τα μέσα κάποιου πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τους σκοπούς του. Δεν μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ελευθερία διαμέσου εξουσιαστικών μέσων. Στην πραγματικότητα, στο βαθμό που είναι εφικτό, πρέπει κάποιος στη σχέση του με τους φίλους και συμμάχους του να εσαρκώνει την κοινωνία που επιθυμεί να δημιουργήσει. Αυτό δεν είναι και πολύ ταιριαστό με το πώς μπορεί να λειτουργήσει κανείς εντός του Πανεπιστημίου, του μοναδικού ίσως δυτικού θεσμού μετά την Καθολική Εκκλησία και τη Βρετανική Μοναρχία που έχει επιζήσει στο μεγαλύτερο μέρος του με την ίδια μορφή από την εποχή του Μεσαίωνα, διεξάγοντας τον πνευματικό αγώνα σε συνέδρια σε ακριβά ξενοδοχεία, προσποιούμενος ότι όλα αυτά με κάποιο τρόπο προωθούν την Επανάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αναρχικοί πρέπει να είναι ενάντια στη θεωρία. Εξάλλου, ο αναρχισμός είναι από μόνος του μια ιδέα, ακόμη και αν είναι πολύ παλιά. Είναι επίσης ένα πρόταγμα που ξεκινά να δημιουργεί τους θεσμούς μιας νέας κοινωνίας μέσα από το κέλυφος της παλιάς. Να εκθέτει, να υπονομεύει και να φθείρει τις δομές της κυριαρχίας, πάντοτε όμως ενεργώντας με ένα δημοκρατικό τρόπο. Έναν τρόπο που από μόνος του αποδεικνύει ότι αυτές οι δομές δεν είναι απαραίτητες. Αυτό που νομίζω ότι χρειάζεται βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στο πνεύμα των διαδικασιών με τις οποίες παίρνονται οι αποφάσεις που εφαρμόζονται από τις μικρές ομάδες συγγένειας ως τα γιγαντιά συνέδρια χιλιάδων ανθρώπων. Οι περισσότερες αναρχικές ομάδες λειτουργούν σύμφωνα με μια συνενετική διαδικασία, η οποία αναπτύχθηκε ποικιλότροπα ώστε να αποτελέσει το ακριβώς αντίθετο του αυταρχικού, διχαστικού, σεκταριστικού τρόπου που είναι τόσο δημοφιλής στις άλλες ριζοσπαστικές ομάδες. Οι αναρχικοί, αντί να νιώσουν την ανάγκη να αποδείξουν τους ισχυρισμούς των άλλων λαθασμένους, αναζητούν συγκεκριμένα προγράμματα βάσει των οποίων θα αλληλοενισχύονται. Ακριβώς επειδή οι θεωρίες είναι μη μετρήσιμες από κάποιες απόψεις, δεν σημαίνουν ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ή ακόμα και να αλληλοενισχύονται, πόσο μάλλον όταν άτομα που έχουν μοναδικές και ανισομερείς κοσμοαντιλήψεις, παρόλα αυτά μπορούν να γίνουν φίλοι ή εραστές ή να εργαστούν πάνω σε κοινούς στόχους. Περισσότερο και από την υψηλή θεωρία, αυτό που χρειάζεται ο αναρχισμός είναι ό,τι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε χαμηλή θεωρία. Ένας τρόπος να καταπιάνεσαι με αυτά τα πραγματικά άμεσα ζητήματα που αναδύονται από έναν μετασχηματιστικό εγχείρημα. Η έννοια της πολιτικής γραμμής προϋποθέτει ένα κράτος ή ένα μηχανισμό διακυβέρνησης που επιβάλλει τη θέλησή του στους άλλους. Η πολιτική γραμμή είναι η άρνηση της πολιτικής. Η πολιτική γραμμή είναι εξ ορισμού κάτι που κατασκευάζεται από κάποιο είδους ελίτ και θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα από άλλους πώς πρέπει να διευθετούνται οι υποθέσεις τους. Εδώ βέβαια κάποιος έχει να αντιμετωπίσει μια αναπόφευκτη ένσταση ότι ο ουτοπισμός έχει οδηγήσει στον απόλυτο τρόμο,
όπως συνέβη με τους σταλινικούς, τους μαοϊκούς και άλλους ιδεαλιστές που προσπάθησαν να σμιλέψουν την κοινωνία σε απίθανες μορφές, σκοτώνοντας εκατομμύρια κατά τη διαδικασία. Αυτό το επιχείρημα κρύβει μια θεμελιώδη παρανόηση, ότι το να φαντάζεσαι καλύτερους κόσμους ήταν καθ' αυτό το πρόβλημα. Οι σταλινικοί και το συνάφη τους δεν σκότωναν επειδή ονειρεύονταν σπουδαία όνειρα. Στην πραγματικότητα ήταν διάσημοι για τη μάλλον ελλειπή φαντασία τους, αλλά γιατί εξέλαβαν τα όνειρά τους για επιστημονικές βεβαιότητες. Αυτό τους οδήγησε να νιώσουν ότι είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν τα όνειρά τους μέσω ενός μηχανισμού βίας. Οι αναρχικοί δεν προτείνουν τίποτα τέτοιο, ούτως ή άλλως. Θεωρούν ότι δεν υπάρχει καθορισμένη πορεία της ιστορίας και ότι κανείς δεν μπορεί να προάγει την υπόθεση της ελευθερίας με τη δημιουργία νέων μορφών εξαναγκασμού. Στην πραγματικότητα, όλες οι μορφές της συστημικής βίας είναι μεταξύ άλλων επιθέσεις στο ρόλο της φαντασίας ως πολιτικής αρχής. Και ο μοναδικός τρόπος για να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται το πώς θα εξολοθρεύσει τη συστηματική βία είναι μέσω αυτής της αναγνώρισης. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη υπόθεση. Η δεύτερη θα έλεγα ότι είναι ότι κάθε αναρχική κοινωνική θεωρία θα πρέπει να αποβάλει συνειδητά οποιοδήποτε ίχνος πρωτοπορίας. Ο ρόλος των διανοουμένων δεν είναι σίγουρα να αποτελέσουν μια ελίτ που θα καταλήξει την ορθή στρατηγική ανάλυση και μετά θα ηγηθεί των μαζών. Αν όχι αυτό όμως, τότε τι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο αποκαλώ αυτό το δοκίμιο αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας. Γιατί αυτή είναι μια περιοχή που νομίζω ότι η ανθρωπολογία είναι σε θέση να βοηθήσει ιδιαιτέρως. Και όχι μόνο γιατί οι περισσότερες αυτοκυβερνόμενες κοινωνίες, καθώς και οι οικονομίες της μία αγοράς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έχουν ερευνηθεί περισσότερο από τους ανθρωπολόγους παρά από τους κοινωνιολόγους ή τους ιστορικούς, αλλά και διότι σύν της άλλης η εθνογραφική πρακτική παρέχει τουλάχιστον κάτι που μοιάζει με μοντέλο, αν και πολύ ακατέργαστο, πρωτόλιο μοντέλο, για το πώς μία μη πρωτοποριακή επαναστατική διανοητική πρακτική μπορεί να λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά, με το πέρασμα του χρόνου υπάρχει μια περίεργη συγγένεια ανάμεσα στην ανθρωπολογία και τον αναρχισμό. Πράγμα που είναι αφεαυτού σημαντικό. Δεν είναι τόσο το γεγονός ότι οι ανθρωπολόγοι υιοθέτησαν τον αναρχισμό ή ακόμη ότι συνειδητά σπάστηκαν τις αναρχικές ιδέες, αλλά πολύ περισσότερο το ότι κινήθηκαν στους ίδιους κύκλους. Οι ιδέες τους είχαν την τάση να αλληλοεμπλέκονται. Υπήρχε κάτι στην ανθρωπολογική σκέψη, εν προκειμένου η έντονη συνέστησή της για το τεράστιο εύρος των ανθρωπίνων δυνατοτήτων, που την έκανε να συγγενεύει με τον αναρχισμό από την αρχή κιόλας. Η πιο διάσημη περίπτωση ήταν αυτή ενός σπουδαστή των αρχών του προηγούμενου αιώνα, που ονομάζονταν Αλ Μπράουν, γνωστό στους φίλους του από το κολέγιο ως Μπράουν ο Αναρχίας. Ο Μπράουν ήταν θαυμαστής του φημισμένου αναρχικού πρίγκιπα, ο οποίος φυσικά αποκήρυξε τον τίτλο του Πιόκ Κροπότκιν, αρκτικού εξερευνητή και φυσιοδήφη, που έριξε τον κοινωνικό δαρβινισμό μέσα σε μια τέτοια θύελα, από την οποία ακόμη δεν έχει συνέλθει, τεκμηριώνοντας ότι τα πιο επιτυχημένα είδη είναι αυτά που έχουν την τάση να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά. Η κοινωνιοβιολογία, για παράδειγμα, ήταν βασικά μια απόπειρα να δοθεί μια απάντηση στον Κροπότκιν. Η περίπτωση εκείνη που ωστόσο διεγείρει την περιέργεια είναι αυτή του Μαρσέλ Μάους, σύγχρονου του Ρατ Κλίφερ Μπράουν και θεμελιωτή της γαλλικής ανθρωπολογίας. Ο Μάους ήταν παιδί Ορθόδοξων Εβραίων γονιών, που είχε την τύχη να είναι επίσης ανιψιός του Εμίλ Ντουρκχάιμ, ιδρυτή της γαλλικής κοινωνιολογίας. Ο Μάους ήταν επίσης ένας επαναστάτης σοσιαλιστής. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, διεύθυνε ένα καταναλωτικό συνεταιρισμό στο Παρίσι και σταθερά έγραφε κατεβατά για σοσιαλιστικές εφημερίδες, κάνοντας έρευνες πάνω στους συνεταιρισμούς σε άλλες χώρες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να δημιουργήσει συνδέσμους μεταξύ των συνεταιρισμών, ώστε να δημιουργηθεί μια εναλλακτική αντικαπιταλιστική οικονομία. Το γνωστότερο έργο του γράφτηκε ως απάντηση στη σοσιαλιστική κρίση που διαπίστωσε με την επανεισαγωγή της αγοράς από τον Λένιν στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 20. Αν ήταν αδύνατον απλώς να νομοθετηθεί η εξάλληψη της εγχρήματης οικονομίας ακόμη και στη Ρωσία, τη λιγότερο νομισματοποιημένη κοινωνία της Ευρώπης, τότε ίσως οι επαναστάτες χρειάζονται να αρχίσουν να ψάχνουν στο Εθνογραφικό Αρχείο για να δουν τι είδους πλάσμα ήταν πραγματικά η αγορά και πώς ήταν οι βιώσιμες εναλλακτικές του καπιταλισμού κοινωνίες. Εξού το δοκίμιο για το δώρο, γραμμένο το 1925, στο οποίο επιχειρηματολόγησε μεταξύ άλλων για το ότι η καταγωγή όλων των συμβολέων εδράζεται στον κομμουνισμό, μια ανεφόρο δέσμευση στις ανάγκες του άλλου και παρόλα τα άπειρα οικονομικά εγχειρίδια που τριβάζουν περί του αντιθέτου, ότι δεν υπήρξε ποτέ μια οικονομία που να βασίστηκε στην ανταλλαγή. Οι κοινωνίες της εποχής που δεν χρησιμοποιούσαν χρήμα υπήρξαν ανταυτού οικονομίες του δώρου, στις οποίες οι διαχωρισμοί που κάνουμε σήμερα ανάμεσα στο συμφέρον και στην αυταπάρνηση, στο άτομο και στην ιδιοκτησία, στην ελευθερία και στην υποχρέωση, πολύ απλά δεν υπήρχαν. Ο Μάους πίστευε ότι ο σοσιαλισμός δεν θα μπορούσε ποτέ να οικοδομηθεί με κρατικά διατάγματα παρά μόνο προοδευτικά από τα κάτω. Ότι ήταν δυνατόν να ξεκινήσει να χτίζεται μια νέα κοινωνία βασισμένη στην αλληλοβοήθεια και στην αυτοοργάνωση, μέσα στο κέλυφος της παλιάς. Ένιωθε ότι οι υπάρχουσες λαϊκές πρακτικές παρήχαν τη βάση τόσο για μια ηθική κριτική του καπιταλισμού, όσο και για μια πιθανή ματιά σε αυτό που μια μελλοντική κοινωνία θα ήταν. Όλα αυτά αποτελούν κλασικές αναρχικές θέσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν θεωρούσε τον εαυτό τον αναρχικό. Στην πραγματικότητα, δεν είχε ποτέ κάτι καλό να πει για αυτούς.
Αυτό συνέβαινε από ό,τι φαίνεται, γιατί αναγνώρισε τον αναρχισμό κυρίως στο πρόσωπο του Ζορζ Ορέλ, έναν εμφανώς κατά αυτόν αρκετά χιδαίο Γάλλο αναρχοσυνδικαλιστή και αντισημίτη, που τώρα είναι γνωστός κυρίως για το έργο του Σκέψεις για τη Βία. Αποσπάσματα από το κεφάλαιο «Η Αναρχή η Ανθρωπολογία που σχεδόν ήδη υπάρχει». Τελικά, παρόλα αυτά, ο Μάους είχε πιθανότατα μεγαλύτερη επιρροή στους αναρχικούς από ό,τι όλοι οι άλλοι μαζί. Αυτό διότι ενδιαφερόταν για μια εναλλακτική ηθική, πράγμα το οποίο τον οδήγησε να σκεφτεί ότι οι κοινωνίες χωρίς κράτη και αγορές υπήρχαν έτσι όπως υπήρχαν, επειδή οι άνθρωποι ενεργά επιθυμούσαν να ζουν με αυτόν τον τρόπο, όπερ σημαίνει επειδή ήταν αναρχικοί. Στο βαθμό που τα αποσπάσματα μιας αναρχικής ανθρωπολογίας ήδη υπάρχουν, κατά ένα μεγάλο μέρος προέρχονται από αυτόν. Πριν τον Μάους, η κοινά αποδεκτή αντίληψη ήταν ότι οι οικονομίες χωρίς χρήμα ή αγορές λειτουργούσαν μέσω ανταλλαγών. Προσπαθούσαν να επιδοθούν στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, να αποκτήσουν χρήσιμα αγαθά και υπηρεσίες με το λιγότερο κόστος για αυτούς και να πλουτίσουν αν είναι αυτό δυνατόν. Απλώς δεν είχαν αναπτύξει πολύ εκλεπτισμένους τρόπους για να το καταφέρουν. Ο Μάους απέδειξε ότι στην πραγματικότητα τέτοιες οικονομίες ήταν οικονομίες δώρου. Δεν βασίζονταν στον υπολογισμό, αλλά στην άρνηση να υπολογίσουν. Ήταν ριζωμένες σε ένα ηθικό σύστημα, το οποίο συνειδητά απέρριπτε τις περισσότερες από αυτές που θεωρούνται βασικές αρχές της οικονομικής. Επίσης, ο Γάλλος Πιερ Κλάστρ επέμενε ότι οι πολιτικοί ανθρωπολόγοι δεν είχαν ακόμη ξεπεράσει ολοκληρωτικά την παλιά εξελικτική οπτική, η οποία αντιλαμβανόταν το κράτος πρωταρχικά ως μια πιο εκλεπτισμένη μορφή οργάνωσης από εκείνες που υπήρξαν στο παρελθόν. Λαοί χωρίς κράτος, όπως κοινωνίες του Αμαζονίου που ο Κλάστρ μελέτησε, θεωρείται ότι δεν είχαν επιτύχει το επίπεδο, ας πούμε, των Αζτέκων ή των Ίνκας. Αν όμως πρότεινε οι Αμαζόνοι δεν είχαν παντελή άγνοια του ποιες μπορεί να είναι οι στοιχειώδεις μορφές της κρατικής εξουσίας, τι θα σήμαινε να επιτραπεί σε μερικούς άνδρες να δίνουν διαταγές σε όλους τους άλλους, διαταγές που δεν θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν από τη στιγμή που αυτές θα υποστηρίζονταν από την απειλή της βίας και ήταν αποφασισμένοι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο να εξασφαλίσουν ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα εμφανίζονταν ποτέ. Και αν θεωρούσαν τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις της πολιτικής μας επιστήμης ηθικά απαράδεκτες. Αυτό είναι λοιπόν που εννοώ λέγοντας εναλλακτική ηθική. Οι αναρχίζουσες κοινωνίες δεν αγνοούν περισσότερο τις ανθρώπινες ικανότητες για απληστία και ματαιοδοξία από όσο οι σύγχρονοι Αμερικάνοι τις ανθρώπινες ικανότητες για φθόνο, λεμαργία ή οκνηρία. Θα τις έβρισκαν εξίσου ακατάλληλες ως βάση για τον πολιτισμό τους. Στην πραγματικότητα, αντιλαμβάνονται τα φαινόμενα αυτά ως ηθικούς κινδύνους τόσο τρομερούς, ώστε καταλήγουν να οργανώνουν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνικής τους ζωής γύρω από το να τα περιορίζουν. Από το κεφάλαιο γκρεμίζοντας τα τείχη. Όπως επισήμανα, μια αναρχική ανθρωπολογία δεν υπάρχει πραγματικά. Υπάρχουν μόνο αποσπάσματα. Στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας προσπάθησα να συλλέξω κάποια από αυτά και να αναζητήσω κοινά θέματα. Σε αυτό το τμήμα θέλω να προχωρήσω παραπέρα και να φανταστώ ένα σώμα κοινωνικής θεωρίας που μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή στο μέλλον. Προφανείς ενστάσεις. Προτού μπορέσω να το πράξω αυτό, χρειάζεται πραγματικά να εστιάσω στη συνήθεια αίσθηση σε κάθε εγχείρημα τέτοιας φύσεως. Ότι η μελέτη των υπαρκτών αναρχικών κοινωνιών είναι πολύ απλά άσχετη με τον σύγχρονο κόσμο. Άλλωστε, δεν είναι παρά ένα τσούρμο πρωτόγνων αυτό για το οποίο μιλάμε. Για τους αναρχικούς που ξέρουν κάτι από ανθρωπολογία, τα επιχειρήματα είναι όλα πολύ οικεία. Μια τυπική ανταλλαγή τους έχει ως εξής. Σκεπτικιστής. Λοιπόν, θα έπαιρνε όλη αυτή την ιδέα του αναρχισμού πιο σοβαρά, αν μου έδινε έναν λόγο να νομίζω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει. Μπορείς να μου πεις ένα μόνο βιώσιμο παράδειγμα κοινωνίας που υπήρξε χωρίς κυβέρνηση. Αναρχικός. Βεβαίως. Υπήρξαν χιλιάδες. Θα μπορούσα να πω με μια ντουζίνα. Η Μπορόρο, η Μπέινινγκ, η Ονοντάγκα, η Ουίντου, η Έμα, η Ταλένση, η Βέζο. Σκεπτικιστής. Όλοι αυτοί όμως είναι ένα τσούρμο πρωτόγονων. Μιλάω για τον αναρχισμό σε μια σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία. Αναρχικός. Εντάξει τότε. Υπήρξαν όλων των ειδών τα επιτυχημένα πειράματα. Πειράματα με αυτοδιεύθυνση των εργατών όπως του Μόντραγκον. Οικονομικά προγράμματα βασισμένα στην ιδέα της οικονομίας του δώρου όπως το Linux, όλων των ειδών πολιτικές οργανώσεις βασισμένες στη συνένεση και στην άμεση δημοκρατία, σκεπτικιστής. Εντάξει, αυτό όμως είναι μικρά, απομονωμένα παραδείγματα. Μιλάω για ολόκληρες κοινωνίες. Αναρχικός. Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι. Σκέψου την Παρισινή Κομμούνα, την Επανάσταση στη Δημοκρατική Ισπανία, σκεπτικιστής. Ναι, καλά, και κοίτα τι έπαθαν όλοι αυτοί. Σκοτώθηκαν όλοι. Το παιχνίδι είναι στημένο. Δεν μπορείς να νικήσεις. Γιατί όταν ο σκεπτικιστής λέει κοινωνία, αυτό που πραγματικά εννοεί είναι κράτος, ακόμη και έθνος κράτος. Από τη στιγμή που κανείς δεν θα παρουσιάσει ένα παράδειγμα κάποιου αναρχικού κράτους, αυτό θα ήταν οξύμορο από τη φύση του, αυτό που πραγματικά μας ζητείται είναι ένα παράδειγμα ενός σύγχρονου έθνους κράτους με την κυβέρνηση να έχει βγει κάπως από τη μέση. Μια κατάσταση κατά την οποία η κυβέρνηση του Καναδά, για να πάρουμε ένα τυχαίο παράδειγμα, έχει ανατραπεί ή για κάποιο λόγο έχει αυτοκαταργηθεί, χωρίς να έχει πάρει κανείς τη θέση της. Ανταυτού όμως όλοι οι πρώην Καναδοί πολίτες αρχίζουν να οργανώνονται σε ελευθεριακές κολεκτίβες.
Προφανώς αυτό δεν θα επιτρεπόταν ποτέ να συμβεί. Κατά το παρελθόν, όποτε έδειχνε ακόμα και ότι είναι πιθανό να γίνει κάτι τέτοιο, σε αυτό το σημείο τα παραδείγματα της Παρισινής Κομμούνας και του Ισπανικού Εμφυλίου είναι εξαιρετικά, οι πολιτικοί που διοικούν κάθε περιοχή στην επικράτεια είναι πρόθυμοι να παγώσουν τις μεταξύ τους διαφορές, μέχρι ώστε αυτοί που είναι υπέτειοι μιας τέτοιας κατάστασης να περικυκλωθούν και να εκτελεστούν. Υπάρχει μια διέξοδος η οποία συνίσταται στο να αποδεχτούμε ότι οι αναρχικές μορφές οργάνωσης δεν θα μοιάζουν καθόλου με κράτος. Ότι θα αφορούν μια ατέλειωτη ποικιλία κοινοτήτων, οργανώσεων, δικτύων, εγχειρημάτων σε κάθε νοητή κλίμακα που θα συμπλέκονταν και θα τέμνονταν με κάθε τρόπο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε και πιθανόν με πολλούς που δεν μπορούμε. Κάποιες θα ήταν αρκετά τοπικές, άλλες παγκόσμιες. Ίσως το μόνο που θα είχαν κοινό είναι ότι σε καμία από αυτές δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί κάποιος με όπλα και να πει σε όλους τους άλλους να το βουλώσουν και να κάνουν ό,τι τους λέει. Και αυτό από τη στιγμή που οι αναρχικοί δεν προσπαθούν στην πραγματικότητα να καταλάβουν την εξουσία μέσα στα πλαίσια οποιοδήποτε εθνικού εδάφους, η διαδικασία κατά την οποία ένα σύστημα αντικαθιστά το άλλο δεν θα πάρει τη μορφή κάποιου ξαφνικού επαναστατικού κατακλυσμού, την έφοδο σε μια βαστήλη, την κατάληψη κάποιου χειμερινού ανακτόρου, θα είναι όμως απαραίτητα σταδιακή. Η δημιουργία εναλλακτικών μορφών οργάνωσης σε παγκόσμια κλίμακα, νέων μορφών επικοινωνίας, νέων λιγότερο αλωτριωμένων τρόπων οργάνωσης της ζωής, που θα κάνουν τις σύγχρονες μορφές της εξουσίας να δείχνουν τελικά ηλίθιες και ασήμαντες. Αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ότι υπάρχουν ατέλειωτα παραδείγματα βιώσιμου αναρχισμού. Σχεδόν κάθε μορφή οργάνωση θα μετρούσε ως ένα τέτοιο παράδειγμα, από τη στιγμή που δεν θα επιβάλλονταν από κάποια υψηλότερη εξουσία, από ένα συγκρότημα κλέσμερ, μουσικής, μέχρι τη διεθνή ταχυδρομική υπηρεσία. Δυστυχώς αυτό το επιχείρημα δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους περισσότερους σκεπτικιστές. Θέλουν κοινωνίες. Έτσι αναγκάζεται κανείς να διατρέξει το ιστορικό και εθνογραφικό αρχείο για οντότητες που μοιάζουν με έθνη κράτη, ένας λαός που μιλάει κοινή γλώσσα, που ζει σε ένα ορισμένο έδαφος, αναγνωρίζοντας ένα κοινό σύνολο νομικών αρχών, οι οποίες όμως στερούνται ενός κρατικού πλαισίου που σύμφωνα με τον Βέμπερ μπορεί να χαρακτηριστεί χονδρικά ως ομάδα ανθρώπων που ισχυρίζονται, τουλάχιστον όταν βρίσκονται κάτω από την επίσημη ιδιότητά τους, ότι είναι οι μοναδικοί που έχουν το δικαίωμα να ενεργούν βία. Και τέτοιες μπορούν επίσης να βρεθούν αν είμαστε πρόθυμοι να αναζητήσουμε σχετικά μικρές κοινότητες, απομακρυσμένες στον τόπο ή στον χρόνο. Τότε όμως θα πει κάποιος ότι δεν μετράνε, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Έτσι επιστρέφουμε πίσω στο αρχικό πρόβλημα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια απόλυτη ρήξη ανάμεσα στον κόσμο που ζούμε και στον κόσμο που κατοικείται από οποιονδήποτε μπορεί να χαρακτηρίζεται ως πρωτόγονος, φυλετικός ή ακόμη και ως αγρότης. Οι ανθρωπολόγοι δεν πρέπει να κατηγορηθούν εδώ. Προσπαθούσαμε εδώ και δεκαετίες να πείσουμε το κοινό ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως αυτό που ονομάζουμε πρωτόγονος, ότι οι απλές κοινωνίες δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο απλές, ότι καμιά δεν υπήρξε ποτέ σε αιώνια απομόνωση, ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για κάποια κοινωνικά συστήματα όσο περισσότερο ή λιγότερο εξελιγμένα. Μέχρι τώρα όμως έχουμε σημειώσει πολύ μικρή πρόοδο. Έχεις λιγότερες πιθανότητες να πείσεις τον μέσο Αμερικάνο ότι ένα τσούρμα Αμαζόνιων θα μπορούσε να του διδάξει οτιδήποτε, από ότι ενδεχομένως να εγκαταλείψει το σύγχρονο πολιτισμό και να ζει στην Αμαζονία, και αυτό γιατί υποτίθεται ότι ζουν σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Πράγμα που συμβαίνει κατά περίεργο τρόπο, πάλι εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο είμαστε συνηθισμένοι να αντιλαμβανόμαστε τις επαναστάσεις. Ο όρος επανάσταση έχει ευτελιστεί τόσο αμήλικτα στην κοινή χρήση που μπορεί να σημαίνει σχεδόν τα πάντα. Έχουμε επαναστάσεις κάθε εβδομάδα. Τώρα τραπεζικές επαναστάσεις, επαναστάσεις κυβερνητικής, ιατρικές επαναστάσεις, μια διαδικτυακή επανάσταση κάθε φορά που κάποιος ανακαλύπτει κάποιο νέο έξυπνο software. Αυτού του είδους η ρητορική είναι δυνατή μόνο και μόνο επειδή ο κοινότοπος ορισμός της επανάστασης πάντοτε υπονοούσε κάτι στη φύση της μεταβολής του παραδείγματος. Μια καθαρή τομή, μια θεμελιώδης ρήξη στη φύση της κοινωνικής πραγματικότητας, ύστερα από την οποία τα πάντα λειτουργούν διαφορετικά και οι προηγούμενες κατηγορίες δεν ισχύουν πλέον. Οι ολότητες ιδιαιτέρως αποτελούν πάντοτε πλάσματα της φαντασίας. Έθνη, κοινωνίες, ιδεολογίες, κλειστά συστήματα. Κανένα από αυτά δεν υπάρχει πραγματικά. Η πραγματικότητα είναι πάντοτε απείρως πιο περιπλεγμένη από αυτά, ακόμα και η πίστη ότι υπάρχουν είναι μια αναντήρητη κοινωνική δύναμη. Για κάποιο λόγο, η συνήθεια της σκέψης που καθορίζει τον κόσμο ή την κοινωνία ως ένα ολοποιητικό σύστημα, στο οποίο κάθε στοιχείο παίρνει τη σημασία του μόνο σε σχέση με τα άλλα, τείνει να οδηγεί σχεδόν αναπόφευκτα σε μια όψη των επαναστάσεων ως κατακλυσμιαίες ρήξεις. Στο κάτω-κάτω, πώς αλλιώς θα μπορούσε ένα ολοποιητικό σύστημα να αντικατασταθεί από ένα τελείως διαφορετικό, αν όχι με μια κατακλυσμιαία ρήξη? Η ανθρώπινη ιστορία με αυτόν τον τρόπο μετατρέπεται σε μια σειρά από επαναστάσεις. Η νεολιθική επανάσταση, η βιομηχανική επανάσταση, η πληροφοριακή επανάσταση κτλ. Και το πολιτικό όνειρο φτάνει στο σημείο, κατά κάποιο τρόπο, να αναλαμβάνει τον έλεγχο της διαδικασίας για να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο όπου μπορούμε να προκαλέσουμε μια ρήξη αυτού του είδους. Μια μνημειώδη τομή που δεν θα συμβεί απλά, αλλά θα είναι το απευθείας αποτέλεσμα κάποιας μορφής συλλογικής θέλησης. Η επανάσταση στην κυριολεξία.
Έτσι δεν εκπλήσει το γεγονός ότι την ίδια στιγμή που οι ριζοσπάστες στοχαστές ένιωσαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν αυτό το όνειρο, η πρώτη τους αντίδραση ήταν να επαναδιπλασιάσουν τις προσπάθειες να αναγνωρίσουν τις επαναστάσεις που συνέβαιναν, μέχρι σημείου που στα μάτια κάποιου, όπως ο Πολ Βιριγιό, η ρήξη είναι η μόνιμη κατάσταση του όντος. Ή για κάποιον όπως ο Ζαν Μπροντιγιάρ, ο κόσμος πλέον αλλάζει εντελώς κάθε δύο χρόνια, οποτεδήποτε συλλαμβάνει κάποια καινούρια ιδέα. Αυτό δεν αποτελεί έκκληση για μια ρητή απόρριψη τέτοιων φαντασιακών ολοτήτων, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι δυνατό, που μάλλον δεν είναι, από τη στιγμή που αποτελούν πιθανώς ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανθρώπινη σκέψη. Είναι μια έκκληση για να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είναι ακριβώς αυτό, εργαλεία σκέψης. Για παράδειγμα, είναι πράγματι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να ρωτήσουμε μετά την Επανάσταση ποιος θα οργανώσει τα μέσα της μαζικής μεταφοράς, ποιος θα χρηματοδοτήσει την επιστημονική έρευνα ή ακόμη. Και μετά την Επανάσταση νομίζετε ότι θα υπάρχουν ακόμα περιοδικά μόδας. Η φράση αποτελεί μια χρήσιμη πνευματική βάση. Ακόμα και αν αναγνωρίσουμε ότι στην πραγματικότητα, εκτός και αν είμαστε διατεθειμένοι να εξολοθρεύσουμε χιλιάδες ανθρώπους, ίσως ακόμη και τότε, η Επανάσταση σχεδόν σίγουρα δεν θα είναι μια τόσο καθαρή τομή όσο αφήνει μια τέτοια φράση να εννοηθεί. Τι θα είναι τότε? Έχω ήδη κάνει κάποιες προτάσεις. Μια επανάσταση σε παγκόσμια κλίμακα θα πάρει πολύ χρόνο. Είναι όμως δυνατόν να αναγνωριστεί ότι ήδη έχει αρχίσει να συντελείται. Ο ευκολότερος τρόπος για να βρούμε μια λύση είναι να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε την επανάσταση ως ένα πράγμα ή επανάσταση, η μεγάλη κατακλυσμιαία ρήξη, και ανταυτού να αναρωτηθούμε τι είναι επαναστατική δράση. Θα μπορούσαμε τότε να προτείνουμε: επαναστατική δράση είναι κάθε συλλογική δράση που απορρίπτει και γι' αυτό αντιμετωπίζει κάποια μορφή εξουσίας ή κυριαρχίας και καθώς κάνει κάτι τέτοιο, επαναθεσμίζει τις κοινωνικές σχέσεις, ακόμη και μέσα στη συλλογικότητα, υπό αυτό το φως. Η επαναστατική δράση δεν είναι απαραίτητο να στοχεύει στην εκθρόνηση των κυβερνήσεων, απόπειρες που δημιουργούν αυτόνομες κοινότητες απέναντι στην εξουσία, χρησιμοποιώντας τον ορισμό του Καστοριάδη εδώ, τέτοιες που να αυτοθεσμίζονται, που να δημιουργούν συλλογικά τους δικούς τους κανόνες ή αρχές λειτουργίας και συνεχώς να τους επανεξετάζουν, θα μπορούσαν εξ ορισμού να είναι επαναστατικές δράσεις. Και η ιστορία μας δείχνει ότι η συνεχή συσσόρευση τέτοιων δράσεων είναι δυνατόν να αλλάξει σχεδόν τα πάντα. Δεν ισχυρίζομαι ότι τίποτα το σημαντικό δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 500 χρόνια, πόσο μάλλον ότι οι πολιτισμικές διαφορές είναι ασήμαντες. Με μία έννοια, ο καθένας, κάθε κοινότητα, κάθε άτομο εδώ που τα λέμε, ζει στο δικό του μοναδικό σύμπαν. Λέγοντας να γκρεμίσουμε τα τείχη, εννοώ κυρίως να γκρεμίσουμε τις υπεροπτικές, έολες υποθέσεις που μας λένε ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό με το 98% των ανθρώπων που έζησαν ποτέ, έτσι δεν έχουμε την ανάγκη να τους λάβουμε υπόψη. Από τη στιγμή εξάλλου που υποθέτεις τη θεμελιώδη ρήξη, το μόνο θεωρητικό ερώτημα που μπορείς να θέσεις είναι μια παραλλαγή του «τι μας κάνει τόσο ιδιαίτερους». Τη στιγμή που θα απαλλαγούμε από τέτοιες υποθέσεις και θα αποφασίσουμε τουλάχιστον να διασκεδάσουμε την αντίληψη ότι δεν είμαστε τόσο ειδικοί όσο νομίζουμε, τότε μπορούμε επίσης να αρχίσουμε να σκεπτόμαστε τι έχει πραγματικά αλλάξει και τι όχι. Για το λόγο αυτό μου φαίνεται ότι είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε να αποκαλούμε τον καπιταλισμό όπως οι αντίπαλοι του προτιμούν, ως κάτι που θεμελιώθηκε στη σχέση μεταξύ του μισθωτού συστήματος και στην αρχή της αέναης επιδίωξης του κέρδους για το κέρδος και μόνο. Αυτό με τη σειρά του κάνει δυνατόν τον ισχυρισμό ότι υπήρξε μια παράξενη διαστρέβλωση της φυσιολογικής εμπορικής λογικής, η οποία συνέβη να έχει επικρατήσει σε μια μέχρι πρότινος, μάλλον βάρβαρη γωνιά του κόσμου και ενθάρρυνε τους κατοίκους να επιδοθούν σε κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα είχε θεωρηθεί μάλλον αδιανόητη μορφή συμπεριφοράς. Και πάλι όμως, όλα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι πρέπει κανείς να συμφωνεί με το συλλογισμό ότι από τη στιγμή που υπήρξε ο καπιταλισμός αμέσως έγινε ένα ολοποιητικό σύστημα και ότι από αυτή τη στιγμή και ύστερα οτιδήποτε άλλο συμβαίνει μπορεί να γίνει κατανοητό σε σχέση με αυτό. Υποδεικνύει όμως έναν από τους άξονες με τους οποίους μπορεί να αρχίσει να σκέφτεται κανείς σχετικά με το τι έχει αλλάξει πραγματικά στις μέρες μας. Τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αναρχικοί που λαμβάνουν πιο σοβαρά υπόψη την ανθρωπολογία είναι οι πρωταγωνιστές. Ένα μικρό πλήν όμως πολύ θορυβώδες ρεύμα, που ισχυρίζεται ότι ο μοναδικός τρόπος για να επανακάμψει η ανθρωπότητα είναι να ξεφορτωθούμε την εωτερικότητα εντελώς. Εμπνευσμένοι από το δοκίμιο του Marshall Salins, The Original Affluent Society, η αυθεντική κοινωνία της ευθονίας, θεωρούν ότι υπήρχε μια εποχή όπου η αλωτρίωση και η ανισότητα δεν υπήρχαν, τότε που ο καθένας ήταν ένας κυνηγός τροφοσυλλέκτης αναρχικός, και ως εκ τούτου η πραγματική απελευθέρωση μπορεί να επέλθει μόνο να εγκαταλείψουμε τον πολιτισμό και επιστρέψουμε στην ύστερη παλαιολιθική εποχή ή τουλάχιστον στις απαρχές της εποχής του Σιδήρου. Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τίποτα για τη ζωή στην παλαιολιθική εποχή, εκτός από αυτού του είδους τα πράγματα που μπορούν να συλλεχθούν από τη μελέτη παλαιών κρανίων. Αυτό που διακρίνουμε ωστόσο στο πιο πρόσφατο εθνογραφικό αρχείο είναι μια ατέλειωτη ποικιλία. Υπήρξαν κυνηγητικές τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες με ευγενείς και δούλους. Υπάρχουν αγροτικές κοινωνίες που είναι σε μεγάλο βαθμό εξισωτικές.
Ακόμα και στα αγαπημένα εδάφη του κλάστερ στην Αμαζονία, βρίσκονται ομάδες που με τα βίας μπορούν να περιγραφούν ως αναρχικές, όπως η Πιαρόα, που ζουν ανάμεσα σε άλλους, ας πούμε τους πολεμοχαρούς Σερέντε, οι οποίοι είναι ξεκάθαρα οτιδήποτε άλλο εκτός από αναρχικοί, και οι κοινωνίες συνεχώς μεταρρυθμίζονται, κάνοντας άλματα μπροστά και πίσω, ανάμεσα σε αυτά που θεωρούμε εμείς ως διαφορετικά εξελικτικά στάδια. Δεν νομίζω ότι χάνουμε και πολλά αν παραδεχτούμε ότι οι άνθρωποι ποτέ δεν έζησαν πραγματικά στον κήπο της ΕΔΕΜ. Το να ρίξουμε τα τείχη μπορεί να μας επιτρέψει να δούμε αυτή την ιστορία ως μια πηγή με πολύ πιο ενδιαφέροντα για εμάς τρόπο, γι' αυτό λειτουργεί αμφίδρομα. Όχι μόνο έχουμε ακόμα συγγένεια και κοσμολογίες στις βιομηχανικές κοινωνίες, αλλά και άλλες κοινωνίες έχουν κοινωνικά κινήματα και επαναστάσεις. Τούτο ανάμεσα σε άλλα σημαίνει ότι οι ριζοσπάστες θεωρητικοί δεν χρειάζεται να μελετούν συνέχεια πάνω στην ίδια ανεπάρκεια 200 χρόνων επαναστατικής ιστορίας. Η φιλολογία της εθνογέννησης είναι αρκετά νέα, γίνεται όμως σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας έχει χαρακτηριστεί από συνεχή κοινωνική αλλαγή. Πολύ περισσότερο από διαχρονικές ομάδες που ζούσαν για χιλιάδες χρόνια στα εδάφη της καταγωγής τους, νέες ομάδες δημιουργούνταν και παλιές εξαφανίζονταν συνεχώς. Στην περίπτωση του Τζιμιχέτη, μιλάμε για ένα επαναστατικό εγχείρημα, επαναστατικό τουλάχιστον με την έννοια που ανέπτυξα εδώ, μια ενσυνείδητη απόρριψη συγκεκριμένων μορφών δεσπόζουσας πολιτικής εξουσίας, που επίσης προκαλεί τους ανθρώπους να ξανασκεφτούν και να επαναοργανώσουν τον τρόπο με τον οποίο συναναστρέφονται σε καθημερινή βάση. Οι περισσότερες δεν είναι κάτι τέτοιο. Άλλες είναι εξισωτικές. Άλλες προωθούν μια συγκεκριμένη οπτική εξουσίας ή ιεραρχίας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να κάνουμε με κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά μέσα στα πλαίσια αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως κοινωνικό κίνημα. Αυτό που θα συνέβαινε εν τη απουσία ομοβροντιών, συγκεντρώσεων και μανιφέστων, αν τα μέσα δια των οποίων μπορεί κανείς να δημιουργήσει και να απαιτήσει νέες μορφές αυτού που θα αποκαλούμε κοινωνικής, οικονομικής ή πολιτικής ζωής, να επιδιώκει δηλαδή διαφορετικές μορφές αξίας, ήταν διαφορετικά. Θα έπρεπε κανείς να βγάλει άκρη μέσα από την αποκρυπτογράφηση, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, του διακεκοσμημένου σώματος, μέσα από τη μουσική και την τελετουργία, την τροφή και την ένδυση και τους τρόπους έκθεσης των νεκρών. Όμως ό,τι στην αρχή ήταν σχέδια, με τον καιρό, εν μέρει και ως αποτέλεσμα, έγιναν ταυτότητες, ακόμα και σε συνέχεια με τη φύση. Απολιθώνονται και αποκρυσταλώνονται σε αυταπόδεικτες αλήθειες ή συλλογικές ιδιότητες. Συσχετίζονται όλα αυτά με τις σύγχρονες ανησυχίες μας, και πάρα πολύ θα έλεγα. Οι στοχαστές της αυτονομίας στην Ιταλία ανέπτυξαν τις τελευταίες δεκαετίες μια θεωρία για το τι αποκαλούν επαναστατική έξοδο. Εμπνευσμένη κατά ένα μέρος από τις συγκεκριμένες ιταλικές συνθήκες, την ευρεία άρνηση της εργοστασιακής δουλειάς στην νεολαία, την άθεση των καταλήψεων και των κατηλημένων κοινωνικών κέντρων σε τόσες πολλές ιταλικές πόλεις. Σε όλα αυτά όμως η Ιταλία φαίνεται να λειτουργήσει ως ένα εργαστήριο για τα μελλοντικά κοινωνικά κινήματα, προετοιμάζοντας τάσεις που τώρα ξεκινούν να εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεωρία της εξόδου προϋποθέτει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την αντίθεση στον καπιταλισμό και στο φιλελεύθερο κράτος δεν είναι δια της άμεσης αντιπαράθεσης, αλλά μέσω αυτού που ο Πάολο Βρυνό αποκαλεί θεσμισμένη απόσυρση, με μαζική λιποταξία εκείνων που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέες μορφές κοινότητας. Χρειάζεται κανείς να ρίξει μια μόνο ματιά στο ιστορικό αρχείο για να επιβεβαιώσει ότι οι πιο επιτυχημένες μορφές λαϊκής αντίστασης έχουν πάρει αυτήν ακριβώς τη μορφή. Δεν εμπεριείχαν την καταμέτωπο πρόκληση της εξουσίας, αυτό οδηγεί συνήθως στη σφαγή ή αν όχι μετατρέπεται σε μια συχνά ακόμα πιο αποκρουστική παραλλαγή της εξουσίας που αμφισβητήθηκε, αλλά τη μία ή την άλλη στρατηγική του να ξεγλιστράς από τη λαβή της, από τη φυγή, τη λιποταξία, προέρχεται η ίδρυση νέων κοινοτήτων. Εξάλλου, εάν το σύστημα έφτανε ποτέ κοντά στην εικόνα που φανταζόταν το ίδιο για τον εαυτό του, στην οποία οι εργάτες μπορούσαν ελεύθερα να προσλαμβάνονται και να παρετούνται οπουδήποτε και οποτεδήποτε το επιθυμούσαν, θα κατέρεε ολόκληρο. Ακριβώς για αυτό το λόγο, το πιο σταθερό αίτημα που προώθησαν τα πλέον ριζοσπαστικά στοιχεία του κινήματος της παγκοσμιοποίησης, από τους Ιταλούς αυτόνομους έως τους αναρχικούς της Βόρειας Αμερικής, ήταν πάντοτε η παγκόσμια ελευθερία της μετακίνησης, η πραγματική παγκοσμιοποίηση, η καταστροφή των συνόρων, μια γενική κατεδάφιση των τυχών. Ό,τι δεν γίνεται να καταστραφεί, μπορεί αν μη τι άλλο όμως να εκτραπεί, να ακινητοποιηθεί, να μετασχηματιστεί και σταδιακά να αποστερηθεί της ουσίας του, πράγμα που στην περίπτωση των κρατών είναι τελικά η ικανότητά τους να εμπνέουν τον τρόμο. Τι θα σημαίνει αυτό κατά από τις σύγχρονες συνθήκες? Δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο. Ίσως οι υπάρχοντες κρατικοί μηχανισμοί σταδιακά θα απογυμνωθούν από την ουσία τους σε μια μορφή βιτρίνας και από τα πάνω και από τα κάτω. Π.χ. και τα δύο από την ανάπτυξη των διεθνών θεσμών και την αποκέντρωση στις τοπικές και τις περιφερειακές μορφές αυτοκυβέρνησης. Ίσως η διακυβέρνηση από θέαμα των μίντια θα μετεξελισσόταν σε αγνό και απλό θέαμα, λιγάκι κοντά σε αυτό που ο Πολ Λαφάργ, ο γαμπρός του Μάρξ από τις Δυτικές Ινδίες και συγγραφέας του έργου Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά,
υπονόησε όταν ισχυρίστηκε ότι ύστερα από την Επανάσταση οι πολιτικοί θα ήταν ικανοί να εκπληρώσουν μια χρήσιμη κοινωνική λειτουργία στη βιομηχανία της διασκέδασης. Πολύ πιο πιθανό είναι να συμβεί με τρόπους που ούτε καν μπορούμε να προβλέψουμε. Χωρίς αμφιβολία όμως υπάρχουν τρόποι με τους οποίους αυτό ήδη συμβαίνει. Όσο τα νεοφιλελεύθερα κράτη προωθούν νέες μορφές φεουδαρχίας, συγκεντρώνοντας τα όπλα τους σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό γύρω από περιφραγμένες κοινότητες, ανοίγονται εξεγερτικά διαστήματα που ούτε καν γνωρίζουμε. Οι καλλιεργητές Ριζιού Μερίνα, που περιγράφηκαν στο τελευταίο τμήμα, αντιλαμβάνονται αυτό που πολλοί επίδοξοι επαναστάτες δεν καταφέρνουν: ότι υπάρχουν καιροί που το πιο ηλίθιο πράγμα που θα μπορούσε κανείς να κάνει είναι να υψώσει μια κόκκινη ή μαύρη σημαία και να μοιράσει προκλητικές προκηρύξεις. Μερικές φορές το πιο λογικό είναι να προσποιήσει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, να επιτρέπει στους αντιπροσώπους του επίσημου κράτους να διατηρούν την αξιοπρέπειά τους, ακόμη και να παρουσιάζονται στα γραφεία τους και να συμπληρώνουν και καμιά αίτηση αραιά και πού, κατά τα άλλα όμως να τους αγνοείς. Από το κεφάλαιο Αρχές μιας μη υπαρκτής επιστήμης. Με μία έννοια, τα κράτη είναι η κατεξοχήν φαντασιακή ολότητα και το μεγαλύτερο μέρος της σύγχυσης που συνεπάγονται οι θεωρίες του κράτους ιστορικά εδράζεται σε μια ανικανότητα ή απροθυμία να αναγνωριστεί αυτό. Ως επί το πλείστον, τα κράτη ήταν ιδέες, τρόποι να φαντάζεσαι την κοινωνική τάξη ως κάτι που θα μπορούσε κανείς να ελέγξει, μοντέλα ελέγχου. Αυτός είναι ο λόγος που τα πρώτα γνωστά έργα της κοινωνικής θεωρίας, είτε προέρχονται από την Περσία, είτε από την Κίνα, είτε από την αρχαία Ελλάδα, πάντοτε παρουσιάζονταν ως θεωρίες για την τέχνη της πολιτικής. Αυτό είχε δύο καταστροφικές συνέπειες. Η πρώτη είναι ότι δυσφημεί τον ουτοπισμό. Η λέξη ουτοπία πρωτίστως φέρνει στο μυαλό την εικόνα μιας ιδανικής πόλης, συνήθως με τέλεια γεωμετρία. Η εικόνα φαίνεται να οπισθοδρομεί αρχικά στο βασιλικό στρατιωτικό στρατόπεδο. Ένα γεωμετρικό χώρο που προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη μια και μόνο ατομική θέληση, μια φαντασίωση ολοκληρωτικού ελέγχου. Όλα αυτά είχαν τρομερές πολιτικές επιπτώσεις για να μην μπούμε τίποτα άλλο. Η δεύτερη είναι ότι τείνουμε να υποθέτουμε ότι τα κράτη και η κοινωνική τάξη, ακόμη και οι κοινωνίες, σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται. Με άλλα λόγια, έχουμε την τάση να παίρνουμε τις πιο μεγαλεπίβολες, ακόμη και παρανοϊκές αξιώσεις των κυρίαρχων του κόσμου στα σοβαρά, υποθέτοντας ότι οποιαδήποτε και αν είναι τα κοσμολογικά σχέδια που επιδιώκονται, στην πραγματικότητα ανταποκρίνονται σε κάτι απτό, χοντρικά τουλάχιστον. Ενώ είναι πιθανό ότι στις περισσότερες αντίστοιχες περιπτώσεις οι αξιώσεις αυτές συνήθως είχαν πλήρη εφαρμογή μόνο μέσα σε ακτίνα δεκάδων μέτρων από το μονάρχη και οι περισσότεροι υποτελείς αντιμετώπιζαν τις κυρίαρχες ελίτ σε καθημερινή βάση σαν κάτι που μοιάζει με τους εξολοθρευτές εισβολής. Το μεγαλύτερο μέρος της μυθολογίας της Δύσης ανάγεται στην περιγραφή του Ηρόδοτου της εποχής της σύγκρουσης μεταξύ της Περσικής Αυτοκρατορίας, που βασιζόταν στα ιδανικά της υπακοής και της απόλυτης εξουσίας, και των ελληνικών πόλεων της Αθήνας και της Σπάρτης, που βασιζόντουσαν στα ιδανικά της πολιτιακής αυτονομίας, της ελευθερίας και της ισότητας. Δεν είναι ότι αυτές οι ιδέες, ειδικά οι ζωντανές αναπαραστάσεις τους από τους ποιητές όπως ο Αισχύλος ή ιστορικούς όπως ο Ηρόδοτος, δεν είναι σημαντικές. Θα ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η δυτική ιστορία δίχως αυτές. Η ίδια η σημασία και ζωντάνια τους όμως τύφλωσε επί μακρόν τους ιστορικούς απέναντι σε αυτό που καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρη πραγματικότητα. Ότι παρόλα τα ιδανικά της, η αυτοκρατορία των Αχμανιδών ήταν αρκετά ελαστική όσον αφορά τον καθημερινό έλεγχο των ζώων, των υποτελών της, ειδικότερα όταν συγκρίνεται με το βαθμό ελέγχου που ασκούν οι Αθηναίοι πάνω στους δούλους τους ή οι Σπαρτιάδες πάνω στην πλειοψηφία του λακωνικού πληθυσμού που ήταν ήλωτες. Οποιαδήποτε και αν ήταν τα ιδανικά, η πραγματικότητα για την πλειοψηφία των ανθρώπων ήταν αντίστροφη. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μια κατάλληλη θεωρία της ιστορίας, της μισθωτής εργασίας και των σχέσεων σαν και αυτή. Από τη στιγμή εξάλλου που οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν δεν κοιμούνται, σπαταλούν τον χρόνο τους στην εκτέλεση της μισθωτής εργασίας, εξαιτίας της οποίας νιώθουν δυστυχισμένοι και όχι στα ψώνια. Γι' αυτόν τον λόγο, οι βιομηχανικοί εργάτες του κόσμου δεν έλεγαν ότι ήταν αντικαπιταλιστές, παρόλο που ήταν. Έμπαιναν κατευθείαν στην ουσία του ζητήματος και έλεγαν ότι είναι ενάντια στο σύστημα της μισθωτής εργασίας. Τα πρώτα συμβόλαια μισθωτής εργασίας που υπάρχουν στο αρχείο φαίνεται να είναι αυτά που αφορούν την ενοικίαση των σκλάβων. Τι θα λέγαμε για ένα καπιταλιστικό μοντέλο που θα ξεκινά από αυτά? Εκεί που οι ανθρωπολόγοι όπως ο Τζόναθαν Φρίντμαν ισχυρίζονται ότι η αρχαία δουλεία υπήρξε απλά μια παλαιότερη εκδοχή του καπιταλισμού, θα μπορούσαμε εξίσου εύκολα, στην πραγματικότητα ακόμη πιο εύκολα, να ισχυριστούμε ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός είναι πράγματι μια νεότερη εκδοχή της δουλείας. Αντί άλλοι άνθρωποι να μας πολλούν ή να μας νοικιάζουν, το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Ουσιαστικά όμως πρόκειται για συμφωνία του ίδιου είδους. Στην πραγματικότητα η απειλή αυτού του άνδρα με τη βέργα διεισδύει στον κόσμο μας κάθε στιγμή. Οι περισσότεροι από εμάς έχουν εγκαταλείψει ακόμα και τη σκέψη της υπέρβασης των αναρρύθμιτων ορίων και εμποδίων που αυτός δημιουργεί, ούτως ώστε να μην θυμόμαστε την ύπαρξή του. Εάν δεις μια πεινασμένη γυναίκα να κάθεται αρκετά
μέτρα μακριά από ένα σωρό φαγητού, ένα καθημερινό περιστατικό για τους περισσότερους από εμάς που ζουν σε πόλεις, υπάρχει λόγος για τον οποίο πολύ απλά δεν μπορείς να πάρεις λίγο για να τις δώσεις. Ένας άντρας με μεγάλη βέργα θα έρθει και κατά πάσα πιθανότητα θα σε χτυπήσει. Οι αναρχικοί αντίθετα με προθυμία πάντοτε μας το θυμίζουν. Κάτοικοι της κατηλημένης κοινότητας της Χριστιανίας στη Δανία, για παράδειγμα, διατηρούν ένα χριστουγεννιάτικο τελετουργικό που ντύνονται οι βασίλειδες, βουτάνε παιχνίδια από πολυκαταστήματα και τα διανέμουν στα παιδιά στο δρόμο, εν μέρει ώστε να μπορούν να απολαύσουν όλοι τις εικόνες των μπάτσων, να ρίχνουν κάτω από το ξύλο τον Άι Βασίλη και να αρπάζουν τα παιχνίδια από παιδιά που κλαίνε. Γι' αυτό η βία πάντοτε ήταν η αγαπημένη διέξοδος των ηλιθίων. Είναι εκείνη η μορφή της ηλιθιότητας στην οποία είναι σχεδόν αδύνατο να ανταπεξέλθεις με μια ευθεία απάντηση. Και αποτελεί βεβαίως τη βάση του κράτους. Αντίθετα με τη λαϊκή πεποίθηση, οι γραφειοκρατίες δεν δημιουργούν την ηλιθιότητα. Υπάρχουν τρόποι να διευθύνονται καταστάσεις που είναι ήδη έμφυτα ηλίθιες, επειδή είναι τελικά βασισμένες στην αυθαιρεσία της ισχύως. Πρωταγωνιστές σαν τον Τζον Σερζάν, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν αυτά που μοιάζουν να μας διαχωρίζουν από την αγνή, αδιαμεσολάβητη εμπειρία, καταλήγουν να αφαιρούν τα πάντα απολύτως. Τα ολοένα και δημοφιλέστερα έργα του Ζερζάν καταλήγουν να καταδικάζουν την ίδια την ύπαρξη της γλώσσας, των μαθηματικών, της μέτρησης του χρόνου, της μουσικής και όλων των μορφών της τέχνης και της αναπαράστασης. Όλα καταγράφονται ως μορφές της αλλοτρίωσης, αφήνοντάς μας με ένα είδος αδύνατου εξελικτικού ιδεώδους, ότι το μοναδικό, πραγματικά μη αλλοτριωμένο ανθρώπινο πλάσμα δεν ήταν στην πραγματικότητα ούτε καν ανθρώπινο πλάσμα ακριβώς, αλλά περισσότερο ένα είδος τέλειου πυθίκου, με κάποιο είδους αδιανόητη σήμερα τηλεπαθητική ένωση με τους συντρόφους του, που ήταν ένα με την άγρια φύση που έζησε ίσως πριν από 100.000 χρόνια. Η αληθινή επανάσταση δεν θα μπορούσε παρά να σημαίνει επιστροφή με τον έναν ή άλλο τρόπο σε αυτό. Πώς γίνεται πιστοί αυτού του πράγματος να έχουν αποτελεσματική πολιτική δράση, γιατί είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω ότι αρκετοί κάνουν αξιοσημείωτα ικανοποιητική δουλειά. Αποτελεί από μόνο του ένα συναρπαστικό κοινωνιολογικό ερώτημα. Σίγουρα όμως μια εναλλακτική ανάλυση της αλλοτρίωσης θα μπορούσε να χρησιμεύσει σε αυτό το σημείο. Από τη στιγμή που θα σταματήσουμε να επιμένουμε, να βλέπουμε όλες τις μορφές της δράσης μόνο με τη χρησιμότητά τους στην αναπαραγωγή μεγαλύτερων ολικών μορφών ανισότητας της εξουσίας, θα μπορέσουμε επίσης να διακρίνουμε ότι οι αναρχικές κοινωνικές σχέσεις και οι μη αλλοτριωμένες μορφές δράσης βρίσκονται γύρω μας. Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο, γιατί υποδεικνύει ότι ο αναρχισμός αποτελεί ήδη και πάντοτε αποτελούσε μία από τις κυριότερες βάσεις της ανθρώπινης διάδρασης. Αυτοοργανωνόμαστε και ασχολούμαστε με την αλληλοβοήθεια όλη την ώρα. Πάντοτε το κάναμε. Ασχολούμαστε επίσης με την καλλιτεχνική δημιουργικότητά μας, η οποία νομίζω ότι αν εξεταζόταν, θα αποκάλυπτε ότι πολλές από τις λιγότερο αλλοτριωμένες μορφές της εμπειρίας συνήθως εμπλέκουν ένα στοιχείο αυτού που οι μαρξιστές θα αποκαλούσαν φετιχοποίηση. Καθίστα το ολοένα και πιστικότερο να αναπτυχθεί μια τέτοια θεωρία, αν δεχτούμε ότι, όπως έχω συχνά ισχυριστεί, τα επαναστατικά συστατικά μέρη πάντοτε εμπλέκουν μια σιωπηρή συμμαχία μεταξύ των λιγότερο αλλοτριωμένων και των πιο καταπιεσμένων. Όπως έχω αναφέρει, το κίνημα ενέδειας στην παγκοσμιοποίηση είναι σε μεγάλο βαθμό αναρχικής έμπνευσης. Μακροπρόθεσμα, η αναρχική θέση πάνω στην παγκοσμιοποίηση είναι πρόδειλη. Το σβήσιμο των εθνών κρατών θα σημαίνει την εξάλληψη των εθνικών συνόρων. Αυτό είναι η γνήσια παγκοσμιοποίηση. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί απάτη. Ο αγώνας ενάντια στην εργασία ήταν πάντοτε κεντρικός στον αναρχικό προγραμματισμό. Με αυτό εννοώ όχι τον αγώνα για καλύτερες συνθήκες εργασίας ή υψηλότερους μισθούς, αλλά τον αγώνα για την εξολοκλήρου εξάλληψη της εργασίας ως μια σχέση κυριαρχίας. Εξού και το σλόγγαν των βιομηχανικών εργατών του κόσμου ενάντια στο μισθωτό σύστημα. Βέβαια, αυτό αποτελεί έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Βραχυπρόθεσμα, ό,τι δεν μπορεί να εξαλειφθεί, μπορεί τουλάχιστον να αλατωθεί. Κάπου στην καμπή του αιώνα, οι βιομηχανικοί εργάτες και άλλοι αναρχικοί έπαιξαν κεντρικό ρόλο για να κερδίσουν οι εργάτες το πενθήμερο και το οκτάωρο. Τώρα στη Δυτική Ευρώπη, οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα, ελαττώνουν πάλι την εργάσιμη εβδομάδα. Καθιερώνουν ασήμαντες αλλαγές από το 40ωρο στο 35ωρο εβδομαδιαίως στη ΣΥΠΑ. Όμως κανείς δεν το συζητάει τόσο πολύ. Αντί γι' αυτό, συζητούν να καταργήσουν στο μισό την προσαύξηση της υπεροριακής εργασίας. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί σπαταλούν περισσότερες ώρες εργαζόμενοι από οποιοδήποτε άλλον πληθυσμό στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ιαπωνίας. Έτσι, οι βιομηχανικοί εργάτες επανεμφανίστηκαν με αυτό που ήταν το επόμενο βήμα στο πρόγραμμά τους ακόμα και πίσω στη δεκαετία του 20. Τη 16ωρη εβδομάδα, τετράωρο, τετραήμερο. Πάλι εκ πρώτης όψεως, αυτό μοιάζει εντελώς μη ρεαλιστικό, ακόμη και παρανοϊκό. Διεξήγαγε κανείς όμως κάποια μελέτη για το πόσο εφικτό είναι κάτι τέτοιο? Αυτό βέβαια φέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα ποιος θα κάνει τις βρώμικες δουλειές, που πάντοτε τίθεται στους αναρχικούς ή σε άλλους ουτοπιστές. Ο Πιότρ Κροπότκιν από καιρό έχει υποδείξει την πλάνη του ισχυρισμού. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για τον οποίο οι βρώμικες δουλειές πρέπει να υπάρχουν. Αν διαχωριστούν ισοδύναμα τα δυσάρεστα καθήκοντα, τότε αυτό θα σήμαινε ότι οι κορυφαίοι επιστήμονες και οι μηχανικοί του κόσμου θα έπρεπε να τα κάνουν επίσης.
Σχεδόν αμέσως θα τους έβλεπε κανείς να δημιουργούν αυτοκαθαριζόμενες κουζίνες και ρομπότ αθρακορύχους. Αυτό μπορεί να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να πάρει μια γεύση για το πώς είναι στην πραγματικότητα ο αναρχικός ή ο εμπνευσμένος από αυτόν τρόπος οργάνωσης, κάποια από τα περιγράμματα του νέου κόσμου που τώρα χτίζονται στο κέλυφος του παλιού, και να δείξουν πώς η ιστορική εθνογραφική οπτική που προσπάθησα να αναπτύξω εδώ, η μη υπαρκτή επιστήμη μας, θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτόν. Δεν έχουμε το περιθώριο για να πούμε εδώ ολόκληρη την ιστορία. Ξεκινώντας με την απόρριψη της ιδέας της κατάληψης της εξουσίας από τους Ζαπατίστας και την ανταυτής απόπειρα να δημιουργήσουν ένα μοντέλο δημοκρατικής αυτοοργάνωσης ώστε να επηρεάσουν το υπόλοιπο Μεξικό. Η έναρξη από πλευράς τους ενός διεθνούς δικτύου, People's Global Action, το οποίο συγκάλεσε τις μέρες δράσης ενάντια στον ΠΟΕ, στο Σιάτλ, στο Δέλτα Λιντάφ στην Ουάσιγκτον, στην Πράγα και ούτω καθεξής, και τελικά η κατάρρευση της αργεντίνικης οικονομίας και η καλοδεχούμενη λαϊκή εξέγερση, η οποία πάλι απέρριψε την ιδέα ότι μπορεί να βρεθεί λύση από την αντικατάσταση μιας ομάδας πολιτικών από μία άλλη. Το σύνθημα του αργεντίνικου κινήματος ήταν από την αρχή «Και σε βάγιαν τόντος, ξεφορτωθείτε τους όλους». Αντί για μια νέα κυβέρνηση, δημιούργησαν ένα αχανές δίκτυο εναλλακτικών θεσμών που ξεκινούσε από λαϊκές συνελεύσεις για να κυβερνούν κάθε αστική γειτονιά. Ο μοναδικός περιορισμός στη συμμετοχή είναι ότι δεν μπορεί να την ιδιοποιηθεί κάποιο πολιτικό κόμμα. Εκατοντάδες κατηλημένα διαχειριζόμενα από τους εργάτες εργοστάσια, ένα πολύπλοκο σύστημα ανταλλαγών και ένα νεότευκτο εναλλακτικό σύστημα συναλλαγών για να τις κρατά σε λειτουργία. Εν συντομία, μια ατέλειωτη ποικιλία πάνω στο θέμα της άμεσης δημοκρατίας. Όλα αυτά συνέβησαν εντελώς κάτω από τη μύτη των πολυεθνικών ΜΜΕ, που επίσης έχασαν την ουσία των μεγάλων κινητοποιήσεων. Η οργάνωση αυτών των δράσεων είχε το νόημα να είναι μια ζωντανή απεικόνηση για το πώς θα έπρεπε να είναι ένας πραγματικά δημοκρατικός κόσμος, από τις εορταστικές μαριονέτες έως την προσεκτική οργάνωση των ομάδων συγγένειας και των συνελεύσεων, λειτουργώντας όλα αυτά χωρίς αρχηγική δομή, πάντοτε βασισμένα στις αρχές της συνενετικής άμεσης δημοκρατίας. Ήταν το είδος της οργάνωσης το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι, ακούγοντάς το απλά να προτείνεται, θα το είχαν ξεγράψει ως χήμερα. Δούλεψε όμως και μάλιστα τόσο αποτελεσματικά που τα αστυνομικά τμήματα των πόλεων μπερδεύτηκαν παντελώς ως προς το πώς να την αντιμετωπίσουν. Βέβαια, αυτό είχε να κάνει και με τις χωρίς προηγούμενο τακτικές των ακτιβιστών. Εκατοντάδες από αυτούς μέσα σε στολές νεράιδας να γαργαλούν τους αστυνομικούς με φτερά ξεσκονίσματος ή έχοντας καλυφθεί με τόσες πολλές στρώσεις από φουσκωμένες αμπρέλες και λαστιχένια μαξιλάρια, έτσι που έμοιαζαν με τον άνθρωπο της Μισελέν, να κυλούν πάνω από τα οδοφράγματα, χωρίς να προκαλούν ζημιά σε οποιοδήποτε άλλον, αλλά και χωρίς να μπορούν να τους βλάψουν τα γκλόπ της αστυνομίας που έμπλεξαν τις παραδοσιακές κατηγορίες της βίας και της μη βίας. Αυτό, όπως ήδη ανέφερα, είναι πολύ λιγότερο αποπνικτικό ιδεολογικά από όσο μπορεί να ακούγεται, καθώς η υπόθεση πίσω από κάθε καλή συνενετική διαδικασία είναι ότι κανείς δεν πρέπει ούτε καν να διανοηθεί να αποπειραθεί να μετατρέψει τη γνώμη των άλλων σύμφωνα με την άποψη της πλειοψηφίας. Η ουσία της συνενετικής διαδικασίας είναι να επιτρέψει σε μια ομάδα να αποφασίσει σε μια κοινή διαδικασία δράσης. Αντί για τις προτάσεις προς ψήφιση με την ανάταση του χεριού, οι προτάσεις δουλεύονται και ξαναδουλεύονται, ακυρώνονται ή επανεφευρίσκονται μέχρι να καταλήξουν σε κάτι με το οποίο όλοι μπορούν να συμφωνήσουν. Στο τελευταίο στάδιο, ουσιαστικά στην έβρεση της συνένεσης, υπάρχουν δύο επίπεδα πιθανής ένστασης. Μπορεί να κάνει κάποιος την πάντα, που σημαίνει δεν μ' αρέσει αυτό και δεν θα συμμετάσχω, αλλά δεν θα σταματούσε οποιοδήποτε άλλο από το να το κάνει, ή να τον μπλοκάρει, πράγμα που έχει την επίδραση ενός βέτο. Μπορεί κανείς να τον μπλοκάρει εάν θεωρεί ότι η πρόταση παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές ή τους λόγους για τους οποίους συνίσταται η ομάδα. Μπορεί να λεχθεί ότι η λειτουργία εκείνη η οποία στο Σύνταγμα των ΗΠΑ υπάγεται στη δραστηριότητα των δικαστηρίων, το να ακυρώνει στις νομοθετικές αποφάσεις που παραβιάζουν τις συνταγματικές αρχές, εδώ παραπέμπει σε οποιονδήποτε διαθέτει το θάρρος να ορθωθεί ενάντια στη συνδυασμένη θέληση της ομάδας. Παράλληλα, βέβαια, που επίσης υπάρχουν τρόποι για να αμφισβητηθούν τα ανέτια μπλοκαρίσματα. Θα μπορούσε να συνεχιστεί επί μακρόν η αναφορά πάνω στις λεπτομερείς και εντυπωσιακά εκλεπτισμένες μεθόδους που αναπτύχθηκαν για να διασφαλίσουν ότι όλα αυτά θα λειτουργούν για τις μορφές της τροποποιημένης συνένεσης που απαιτούνται για τις πολύ μεγάλες ομάδες. Για τον τρόπο με τον οποίο η συνένεση καθ' αυτή ενισχύει την αρχή της αποκέντρωσης, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα θέλει πραγματικά να εισάγει προτάσεις στις μεγάλες ομάδες, εκτός αν πρέπει, για τους τρόπους με τους οποίους διασφαλίζεται η ισότητα των φύλων και επιλύεται μια διαμάχη. Η ουσία είναι ότι όλο αυτό αποτελεί μια μορφή άμεσης δημοκρατίας που είναι πολύ διαφορετική από εκείνη που συνήθως μας έρχεται στο νου με αυτόν τον όρο, ή για τον ίδιο λόγο με τον όρο που σχετίζεται με τους Ευρωπαίους ή Βορειοαμερικάνους αναρχικούς των προηγούμενων γενεών, ή που αφορά ακόμα, ας πούμε, τις ασέμπλας, συνελεύσεις γειτονιάς, στις πόλεις Αργεντινής.
Στη Βόρεια Αμερική, η διαδικασία της συνένεσης αναδύθηκε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο μέσα από το φεμινιστικό κίνημα, ως τμήμα μιας ευρείας αντίδρασης απέναντι στα πιο απεχθή, αυτοεπιδεικνυόμενα μάτσο στυλ αρχηγίας της Νέας Αριστεράς στη δεκαετία του 60. Στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζουν οι ανθρωπολόγοι, σχεδόν κάθε γνωστή ανθρώπινη κοινότητα που λαμβάνει τις αποφάσεις ομαδικά έχει χρησιμοποιήσει κάποια διαφοροποίηση αυτού που αποκαλώ συνενετική διαδικασία και εννοούμε καθεμία χωρίς αυτή να πηγάζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο από την παράδοση της αρχαίας Ελλάδας. Μια υπόθεση. Η πλειοψηφική δημοκρατία αποτέλεσε στις απαρχές της έναν κατά βάση στρατιωτικό θεσμό. Βεβαίως αποτελεί χαρακτηριστική προκατάληψη της δυτικής ιστοριογραφίας η αντιμετώπιση αυτού του είδους της δημοκρατίας ως του μοναδικού που μπορεί να υπάρξει. Μας λένε συνήθως ότι η δημοκρατία έχει τις καταβολές στην αρχαία Αθήνα, όπως και ότι η επιστήμη ή η φιλοσοφία αποτέλεσε ελληνική επινόηση. Δεν είναι ποτέ αρκετά ξεκάθαρο, ωστόσο, τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Πρέπει να πιστέψουμε ότι πριν τους Αθηναίους δεν συνέβη ποτέ σε κανέναν πουθενά να συναφρίζονται όλα τα μέλη μιας κοινότητας για να βγάλουν συλλογικές αποφάσεις με ένα τέτοιο τρόπο που να εξασφάλιζε την εισηγορία. Κάτι τέτοιο θα ήταν γελίο. Σαφέστατα, υπήρξαν πολλές εξωτικές κοινωνίες στην ιστορία. Πολλές κατά πολύ πιο εξωτικές από την Αθήνα, πολλές που θα πρέπει να υπήρξαν πριν από το 500 π.Χ. και σίγουρα θα πρέπει να είχαν κάποιο είδους διαδικασία στη λήψη αποφάσεων για συλλογική σημασία ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, πάντοτε προϋποτίθεται ότι αυτές οι διαδικασίες, όπως και αν ήταν, δεν θα μπορούσαν να είναι, για να είμαστε ακριβείς, δημοκρατικές. Ακόμα και ακαδημαϊκοί, με κατά τα άλλα άμεμπτα ριζοσπαστικά διαπιστευτήρια, υποστηρικτές της άμεσης δημοκρατίας, είναι γνωστό ότι προσπάθησαν σώνει και καλά να δικαιολογήσουν αυτή τη στάση. Μη δυτικές εξωτικές κοινότητες βασίζονται στη συγγένεια, λέει διαφωνώντας ο Μάρι Μπούκτσιν. Και η Ελλάδα όχι. Βεβαίως, η αθηναϊκή αγορά δεν βασιζόταν καθ' αυτή στη συγγένεια, ούτε όμως βασίζεται και η φολκλονόμα των Μαλαγκάζι ή οι Μπαλινέζικες Σέκα. Και τι με αυτό. Μερικοί μπορούν να κάνουν λόγο για δημοκρατία των Ιροκέζων ή των Βερβέρων, ισχυρίστηκε ο Κορνήλιος Καστοριάδης. Αυτό αποτελεί μια κατάχρηση του όρου όμως. Αυτές αποτελούν πρωτόγονες κοινωνίες που θεωρούν ότι η κοινωνική τάξη παραδίδεται σε αυτές από τους θεούς ή τα πνεύματα, δεν είναι αυτοθεσμιζόμενες από τους ίδιους ανθρώπους όπως στην Αθήνα. Αλήθεια. Στην πραγματικότητα, η Συμμαχία των Ιροκέζων υπήρξε μια οργάνωση βασισμένη σε συνθήκη, ιδωμένη ως μια κοινή συμφωνία που έγινε σε ιστορικούς χρόνους, υποκείμενη σε συνεχή επαναδιαπραγμάτευση. Οι διαφωνίες δεν βγάζουν ποτέ νόημα. Δεν χρειάζεται όμως να βγάζουν απαραίτητα, μιας και δεν έχουμε να κάνουμε με διαφωνίες εδώ, παρά ελάχιστα. Ξανά και ξανά σε όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία ως τη Σιβηρία, οι εξωτικές κοινότητες προτιμούν μια κάποια διαφοροποίηση της συνενετικής διαδικασίας. Γιατί? Η εξήγηση που θα πρότεινα είναι η εξής. Είναι πολύ πιο εύκολο σε μια κοινότητα που στηρίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο γνωριμία να αντιληφθούν το τι θέλουν τα περισσότερα μέλη της να κάνουν από το να βρουν έναν τρόπο να πείσουν αυτούς που δεν συμφωνούν. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων δια της συνένεσης είναι χαρακτηριστική στις κοινωνίες που δεν θα υπήρχε τρόπος να υποχρεωθεί μια μειοψηφία να συνταχθεί με την απόφαση της πλειοψηφίας, είτε επειδή δεν υπάρχει κράτος με μονοπόλιο της καταναγκαστικής δύναμης, είτε επειδή το κράτος δεν έχει καμία σχέση με τη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν υπάρχει τρόπος να πιστούν όσοι βρίσκουν την απόφαση της πλειοψηφίας αρκετά δυσάρεστη για να την αποδεχτούν, τότε το τελευταίο που θα ήθελε κανείς είναι να πραγματοποιήσει εκλογές. Μια δημόσια αναμέτρηση που κάποιος θα βρεθεί να χάνει σε δημόσια θέα. Η ψήφος θα ήταν το πιο επιθυμητό μέσο που θα εξασφάλιζε ταπεινώσεις, μνησικακίες, μίση και στο τέλος την καταστροφή των κοινοτήτων. Ό,τι αντιμετωπίζεται ως μια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία επίτευξης της συνένεσης είναι στην πραγματικότητα μια μακρά διαδικασία που εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα φεύγει νιώθοντας ότι οι απόψεις του αγνοήθηκαν εντελώς. Είναι σχετικά φανερό ότι η αρχαία Ελλάδα υπήρξε μια από τις πιο ανταγωνιστικές κοινωνίες στην ιστορία. Ήταν μια κοινωνία που είχε την τάση να μετατρέπει τα πάντα σε δημόσιο διαγωνισμό, από τα αθλήματα έως τη φιλοσοφία ή το τραγικό δράμα ή σχεδόν οτιδήποτε άλλο. Έτσι δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μετέτρεψαν την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ένα δημόσιο διαγωνισμό επίσης. Ακόμη πιο κρίσιμο ωστόσο υπήρξε το γεγονός ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν από μια ένοπλη μάζα. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του παρατηρεί ότι η συγκρότηση της ελληνικής πόλεως κανονικά στηρίζεται στο κύριο όπλο του στρατού της. Εάν αυτό είναι το υπηκό, τότε πρόκειται για αριστοκρατία, από τη στιγμή που τα άλογα είναι ακριβά. Εάν είναι το πεζικό των οπλιτών, τότε προκύπτει ολιγαρχία, μιας και δεν μπορούν να έχουν όλη τη δυνατότητα της απόκτησης του οπλισμού και της εκπαίδευσης. Εάν η δύναμή της βασιζόταν στο ναυτικό ή στο ελαφρύ πεζικό, θα μπορούσε να προκύψει η δημοκρατία, μιας και οποιοδήποτε μπορούσε να κοπηλατήσει ή να χρησιμοποιήσει μια σφεντόνα. Με άλλα λόγια, εάν ένας άντρας είναι αρματωμένος, τότε καλά θα κάνουν να υπολογίζουν τη γνώμη του. Πρόκειται για παγίδα. Παλινδρομώντας ανάμεσα στα δύο, εξασφαλίζει πως δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα ήταν δυνατό για τους ανθρώπους να διευθύνουν μόνοι τους τις ζωές τους χωρίς τη βοήθεια των αντιπροσώπων.
Γι' αυτό το λόγο είναι που το νέο παγκόσμιο κίνημα ξεκίνησε με την επανεφεύρεση της ίδιας της έννοιας της δημοκρατίας. Το να συμβεί κάτι τέτοιο στο κάτω-κάτω σημαίνει να συμβιβαστούμε για μια ακόμη φορά με την ιδέα ότι εμείς, είτε ως η Δύση, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όπως και ο νεότερος κόσμος, είτε ως οτιδήποτε άλλο, δεν είμαστε και τόσο ιδιαίτεροι όσο νομίζουμε. Ότι δεν είμαστε μόνοι λαοί που έχουν εξασκήσει ποτέ τη δημοκρατία. Ότι στην πραγματικότητα περισσότερο από το να διαδίδουν τη δημοκρατία στον κόσμο, οι δυτικές κυβερνήσεις ξόδεψαν τουλάχιστον ανάλογο χρόνο για να παρεμβάλλονται στις ζωές των ανθρώπων που ασκούσαν τη δημοκρατία για χιλιάδες χρόνια και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να τους λένε να σταματήσουν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα από τα πιο ενθαρρυντικά πράγματα για αυτά τα νέα εμπνευσμένα από τον αναρχισμό κινήματα είναι ότι προτείνουν μια νέα μορφή διεθνισμού. Ο παλαιότερος κομμουνιστικός διεθνισμός είχε μερικά πολύ όμορφα ιδανικά, σε όρους οργάνωσης όμως, ο καθένας έκανε το δικό του. Για τα εκτός Ευρώπης καθεστώτα και τις απικίες τους, μετατράπηκε σε ένα μέσο εκμάθησης των δυτικών τρόπων οργάνωσης. Κομματικές δομές, απολυταρχίες, εκαθαρίσεις, γραφειοκρατικές ιεραρχίες, μυστικές αστυνομίες. Αυτή τη φορά το κίνημα των οργανωτικών μορφών, το δεύτερο κύμα διεθνισμού ή απλά αναρχική παγκοσμιοποίηση, θα μπορούσε να το αποκαλέσει κανείς, πήρε σε μεγάλο βαθμό τον αντίθετο δρόμο. Δεν είναι μόνο η συνενετική διαδικασία. Η ιδέα της μαζικής, μη βίαιης άμεσης δράσης πρωτοαναπτύχθηκε στη Νότια Αφρική και στην Ινδία. Το σύγχρονο μοντέλο του δικτύου προτάθηκε για πρώτη φορά από τους εξεγερμένους της Τσιάπας. Ακόμη και η ιδέα της ομάδας συγγένειας προήλθε από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική. Οι καρποί της εθνογραφίας και οι τεχνικές της εθνογραφίας μπορούν να βοηθήσουν εξαιρετικά εδώ, αν οι ανθρωπολόγοι καταφέρουν να ξεπεράσουν τον κατανοητό παρόλα αυτά δισταγμό τους, το οφείλουν στη συχνά βρώμικη απικιακή τους ιστορία και να δουν σε τι θησαυρό πραγματικά κάθονται, όχι σαν κάποια μορφή ένοχου μυστικού, το οποίο είναι παρόλα αυτά το δικό τους ένοχο μυστικό και κανονός άλλου, αλλά ως την κοινή περιουσία της ανθρωπότητας. Έχω ήδη περιγράψει για ποιο λόγο νομίζω ότι οι ακαδημαϊκοί γενικά σπάνια ένιωσαν κάποια συγγένεια με τον αναρχισμό. Μίλησα λίγο για τις ριζοσπαστικές τάσεις στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπολογίας των αρχών του 20ου αιώνα, που συχνά έδειχναν μια πολύ στενή σχέση με τον αναρχισμό. Αυτό όμως φαινόταν να εξαναμίζεται με την πάροδο του χρόνου σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά είναι λίγο παράξενα. Οι ανθρωπολόγοι στο κάτω-κάτω είναι η μόνη ομάδα ακαδημαϊκών που γνωρίζουν οτιδήποτε για τις υπαρκτές κοινωνίες χωρίς κράτος. Πολλοί έζησαν σε γωνιές του κόσμου όπου τα κράτη έπαψαν να λειτουργούν ή τουλάχιστον προσωρινά τα μάζεψαν και έφυγαν, και όπου οι άνθρωποι καταπιάνονται με τις υποθέσεις τους αυτόνομα. Αν μη τι άλλο, είναι σε μεγάλο βαθμό ενήμεροι για το ότι οι πιο κοινότοπες υποθέσεις ως προς τι θα συμβεί η ελλείψη του κράτους, μα οι άνθρωποι θα αλληλοεξεντωθούν, είναι πραγματικά λανθασμένες. Σε περίπτωση που δεν γίνεται κατανοητό το τι ακριβώς λέω εδώ, ας επιστρέψω για μια στιγμή στους εξεγερμένους Ζαπατίστας της Τσιάπας, η εξέγερση των οποίων την πρωτοχρονιά του 1994 μπορεί να υποθεί ότι έδωσε το ενακτήριο λάκτισμα σε ό,τι έγινε γνωστό ως κίνημα ενάντια στην παγκοσμιοποίηση. Οι Ζαπατίστας προήρθαν σε μεγάλο βαθμό από την Τζέτζαλ, Τζότζιλ και τον Τζολόμπαλ, ομιλούσες κοινότητες των Μάγια που είχαν εγκαθιδρυθεί στη ζούγκλα της Λακαντόνας από τις φτωχότερες και περισσότερο εκμεταλλευόμενες κοινότητες στο Μεξικό. Οι Ζαπατίστας δεν αποκαλούν σε αυτούς τους αναρχικούς, ούτε καν αυτονομιστές. Αντιπροσωπεύουν τη δική τους μοναδική τάση μέσα σε αυτή την ευρύτερη παράδοση. Πράγματι, προσπαθούν να επαναστατικοποιήσουν την επαναστατική στρατηγική καθ' αυτή, εγκαταλείποντας κάθε ιδέα ενός κόμματος της πρωτοπορίας που θα καταλάβει τον έλεγχο του κράτους, και αντί γι' αυτό μάχονται να δημιουργήσουν ελεύθερους θύλακες οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μοντέλα για αυτόνομη αυτοκυβέρνηση, επιτρέποντας μια γενική επανοργάνωση της μεξικανικής κοινωνίας μέσα από ένα πολύπλοκο αλληλοεμπλεκόμενο δίκτυο αυτοδιευθυνόμενων ομάδων που θα μπορούσαν να συζητήσουν τότε την επανεφεύρεση της πολιτικής κοινωνίας. Υπήρξε προφανώς κάποια διαφοροποίηση της γνώμης μέσα στο ίδιο το ζαπατιστικό κίνημα πάνω στις μορφές της δημοκρατικής πρακτικής που επιθυμούσαν να διαδώσουν. Η βάση των ομιλούντων, τη γλώσσα των Μάγιας, πίεζε ισχυρά για την υιοθέτηση μορφών συνενετικών διαδικασιών από τις δικές τους κοινωτικές παραδόσεις, επανασχηματοποιημένων όμως κατά τρόπο πιο ριζοσπαστικά εξισωτικό. Κάποιοι από τους ισπανόφωνους στρατιωτικούς ηγέτες της εξέγερσης ήταν πολύ σκεπτικοί για το αν θα μπορούσε πραγματικά να εφαρμοστεί αυτό σε εθνικό επίπεδο. Στο τέλος, παρόλα αυτά, έπρεπε να υποκύψουν στο όραμα αυτών που καθοδηγούσαν με το να υπακούν, όπως έλεγε και το ρητό των Ζαπατίστας. Το αξιοσημείωτο όμως είναι τι συνέβη όταν τα νέα αυτή τη εξέγερση εξαπλώθηκαν σε όλο τον κόσμο, στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ είναι κάτι που μπορούμε να διακρίνουμε καθαρά τη δουλειά της ΛΕΒΕ για τη μηχανή της ταυτότητας. Περισσότερο από μια δράκα εξεγερμένων με όραμα ένα ριζοσπαστικό δημοκρατικό μετασχηματισμό, αμέσως προσδιορίστηκαν ως ένα τσούρμο Ινδιάνων Μάγια που επιθυμούσαν ιθαγενική αυτονομία. Έτσι τους περιέγραψαν τα διεθνή μέσα. Αυτό είναι που θεωρήθηκε από όλους σημαντικό για εκείνους, από τις ανθρωπιστικές οργανώσεις έως τους Μεξικάνους γραφειοκράτες και τους παρατηρητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ.
Καθώς ο καιρός περνούσε, οι Ζαπατίστας, η στρατηγική των οποίων εξαρτιόταν από την αρχή από την επιδίωξη συμμαχιών με τη διεθνή κοινότητα, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό εξαναγκάζονταν να παίξουν το ιθαγενικό χαρτί, εκτός και αν είχαν να κάνουν με τους πιο αφοσιωμένους τους συμμάχους. Αυτή η στρατηγική δεν υπήρξε εξ ολοκλήρου αναποτελεσματική. 10 χρόνια μετά, ο Ζαπατιστικός Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός υπάρχει ακόμα, χωρίς να έχει χρειαστεί να πυροβολήσει ούτε μια πιστολιά, αν μη τι άλλο επειδή είχαν τη θέληση να υποδίονται για την ώρα το εθνικό σκέλος του ονόματός τους. Θέλω να δώσω έμφαση εδώ στο πόσο πατερναλιστική υπήρξε ακριβώς, ή για να μην ξεσπαθώσουμε σε αυτό το σημείο, στο πόσο ρατσιστική υπήρξε η διεθνής αντίδραση στην εξέγερση των Ζαπατίστας. Επειδή αυτό που προτίθενταν να κάνουν οι Ζαπατίστας ήταν να ξεκινήσουν ακριβώς αυτή τη δύσκολη δουλειά, που όπως έδειξα, τόσο μεγάλο τμήμα της ρητορικής της σχετιζόμενης με την ταυτότητα αγνοεί πραγματικά. Να προσπαθείς να αντιληφθείς ποιες μορφές οργάνωσης, διαδικασίας και διαβούλευσης θα απαιτούνταν ώστε να δημιουργηθεί ένας κόσμος στον οποίο οι άνθρωποι και κοινότητες θα είναι στην πραγματικότητα ελεύθεροι, να καθορίσουν μόνοι τους τι είδους άνθρωποι και κοινότητες επιθυμούν να είναι. Και τι τους είπαν, ουσιαστικά τους ενημέρωσαν ότι από τη στιγμή που ήταν Μάγιας δεν θα μπορούσαν να πούν τίποτα στον κόσμο σχετικά με τις διαδικασίες με τις οποίες κατασκευάζεται μια ταυτότητα ή για τη φύση των πολιτικών πιθανοτήτων. Εφόσον είναι Μάγιας, το μόνο πολιτικό σχόλιο που θα μπορούσαν να κάνουν είναι σχετικά με την ταυτότητα των Μάγιας καθ' αυτή. Θα μπορούσαν να διεκδικήσουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να είναι Μάγιας. Θα μπορούσαν να απαιτήσουν την αναγνώριση ως Μάγιας. Αλλά για έναν Μάγια, το να πει κάτι στον κόσμο που δεν σχετίζεται με κάποιο σχόλιο πάνω στην ιδιότητα του Μάγια θα ήταν αδιανόητο. Και ποιος άκουγε πραγματικά αυτά που είχαν να πούν. Σε μεγάλο βαθμό φαίνεται ένα σύνολο από έφηβους αναρχικούς στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική που άρχισαν σε λίγο να πολιορκούν τα συνέδρια της παγκόσμιας ελίτ με την οποία οι ανθρωπολόγοι διατηρούν μια τόσο αμήχανη, άβολη συμμαχία. Οι αναρχικοί είχαν δίκιο όμως. Νομίζω πως οι ανθρωπολόγοι θα έπρεπε να κάνουν κοινό αγώνα μαζί τους. Έχουμε εργαλεία στα χέρια μας που θα μπορούσαν να είναι θεμελιώδη για την ανθρώπινη ελευθερία. Ας αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη γι' αυτό.